Ευχαριστούμε που μας τη μάθημα την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση. Το θέμα της είναι η οικογένεια, η πρώτη πηγή αξιών για τον άνθρωπο. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Σύλλογο Ενωμένη Ρωμιοσύνη, το Νοσοκομείο Έδεσας, το Σύλλογο Πολυτέχνων Ομού Πέλλας και την Εφημερίδα Ελευθερική. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ακούσουμε πολλές και χρήσιμες πληροφορίες από τις ανακοινώσεις των εισηγητών μας, τους οποίους ιδιαίτερα ευχαριστούμε για την πρόθυμη ανταπόκρισή τους στο κάλεσμά μας. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, η οικογένεια είναι αυτή, η μικρά εκκλησία, η οποία αποτελεί το θεμελιώδες κύτταρο κάθε συγκροτημένης κοινωνίας. Διότι, όπως μια αστήρευτη πηγή προσφέρει το νερό της στο περιβάλλον της, συνεχώς και αδιαλείπτως, χωρίς καμία ειδική προσπάθεια, έτσι και η οικογένεια, είτε το επιδιώκει και το συνειδητοποιεί είτε όχι, από την πρώτη μέρα της ζωής του κάθε ανθρώπου, τον ποτίζει με το ζωηφόρο νερό της κάθε μέρας. Είναι πραγματική ευλογία όταν μέσα στην οικογένεια, με την καθημερινή ουσιαστική επικοινωνία, το παιδί θα διδαχθεί και θα απολαύσει την ομορφιά της ανιδιοτελούς αγάπης και τη χαρά της προσφοράς. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με τις έννοιες της εντιμότητας, της δικαιοσύνης, του σεβασμού του άλλου, της προσπάθειας για αυτοβελτίωση, της αλληλεγγύης, της πειθαρχίας, της έρωτας για τον συνάνθρωπο και τόσων άλλων σημαντικών παραμέτρων της αληθινής ενόημας ζωής. Επίσης, μέσα στην οικογένεια, το παιδί θα πάρει τα πρώτα στοιχεία της χριστιανικής μας πίστης και παραδόσεως, θα διαβάσει τα πολύτιμα βιβλία που δείχνουν την ομορφιά της γλώσσας μας, θα γευθεί τη γλύκα και τη σημασία της προσευχής, θα χαρεί τη διαχρονική ζεστασιά των πολύτιμων στοιχείων των πολιτιστικών μας παραδόσεων και της ιστορικής μας διαδρομής ως έθνους. Γύρω από το οικογενειακό τραπέζι θα έχει την καθημερινή ευκαιρία να κατανοήσει τη σημασία του «Δώσει μην σήμερα τον άρτον ημών των υπηούσιων». Έτσι θα μάθει να ευχαριστεί τον Θεό για όσα μας χαρίζει, αλλά θα ξέρει και πώς θα προσευχηθεί για να του ζητήσει τη βοήθειά του στις δύσκολες ώρες. Ένας μεγάλος παιδαγωγός είχε πει «Δώσε μου καλές οικογένειες, να σου δώσω καλές κοινωνίες». Ξεκινώντας λοιπόν την εκδήλωσή μας, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον σεβασμιότητο ποιμενάρχη μας, κύριο Ιωλή, να ευλογήσει την εκδήλωσή μας και να κάνει ένα χαιρετισμό. Χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι στον οικείο αυτών χώρων, στις Ιεράς Μητροπόλους, πραγματοποιούνται αυτές οι ομιλίες, οι οποίες δεν απέφτουν και πολύ και να μην πω δεν απέφτουν καθόλου από το πνεύμα της Ιεράς Μητροπόλους. Δηλαδή, αν και ένας αν η Ιερά Μητρόπολη έκανε μια εκδήλωση, έτσι θα την έλεγε. Αισθάνομαι ότι δεν είναι κάτι το ξένο, αλλά κάτι το πολύ οικείο τη Ιερά Μητρόπολη η εκδήλωση αυτή. Πολύ σωστά είπε η Μαρία προηγουμένως για την οικογένεια ότι μέσα στην Αγία Γραφή ονομάζεται κατοίκον εκκλησία. Έτσι δεν είναι, δεν είναι Άγιο Κύριος, κατοίκον εκκλησία. Κατοίκον εκκλησία. Και όπως συνηθίζουν να λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, όλο που βαλάμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας. Και στα καλά και στα κακά. Ακόμη στις απλές συνηθίες. Στις καθημερινές μας ζωές που βαλάμε το σπίτι μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να περιφρονήσουμε αυτή την ευλογημένη ελληνική οικογένεια ορθόδοξη, η οποία πάει να διαλυθεί από όλες εκείνες τις ξενόφερτες ιδέες της Ευρώπης, από όλο ο νους μας είναι στραμμένος προς την Ευρώπη και προς τις αξίες και τις ιδέες και τα βιώματα της ελληνικής μας παραδόσης, πρέπει να τις διαφυλάξουμε και να άξει πολλών συγχαρητηρίων η υπεύθυνη εδώ της Ενωμένης Ρωμιοσύνης και οι άλλοι συνεργάτες τους μας έφεραν εδώ για να ακούσουμε διάφορες σκέψεις από τον ομιλητή και από τους άλλους συζητητές πώς να αντιμετωπίσουμε την κρίση της σημερινής οικογένειας. Εγώ εύχομαι από καρδίας να έχει οι εκδηλώσεις αυτές να γίνει και σε άλλα μέρη της Μητροπόλεως μου. Ήταν και πήραν ευλογία για την κυρία Βέση,
στη Γενιτσάνο με την Δελπά, είναι Δελπά. Και στην Αλληλέ, ναι, και χαίρομαι για αυτό. Και σας χαίρω όλους εσάς και εύχομαι οι ομιλίες αυτές να γίνουν αρχή πνευματικής απεκμίσεως, δηλαδή πάρα πολύ. Παρακαλούμε να προσέχετε στο βήμα ο διοικητής του νοσοκομείου έδρασας, το οποίο είναι συνδιοργανωτής, όπως προανέφερα στην σημερινή μας εκδήλωση, κ. Αλέξανδρος Κουφτισλής. Κάθε πρόσκληση που διακοίνωσε στο ψηλοβράδυ είναι από μόνο της αιτία για να έρθει κάποιος. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές και τους ομιλητές για αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Είναι αξιέπαινο η δομή της εκδήλωσης, δηλαδή ότι αναπτύσσουν διάφορα θέματα, όχι αλλά δεν είναι ένας ομιλητής ο οποίος θα μιλήσει για 1-2 ώρες και θα κουράσει ενδεχομένως, αλλά αναπτύσσουν διάφορα θέματα δεμένα μεταξύ τους, πρώτα που αφορούν την οικογένεια, σε εισηγήσεις πολύ ενδιαφέρουσες από διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετική ειδικότητα, ο οποίος θα δώσει ο κάθε ομιλητής τη δική του μουσική γωνία και θα δέσει το θέμα αυτό. Επίσης, θα συγχαρώ τους συνδιοργανωτές για το γεγονός ότι για την επιλογή των θεμάτων για μια φορά, όπως είπα, σεβασμιότατος, γιατί είναι καιρός, χρειάζεται τέτοιου είδους εκδηλώσεις και τέτοιου είδους προβληματισμοί να αναπτύσσονται σε μια εποχή η οποία είναι δύσκολη για όλους, να είμαστε κατρίχοι με την πραγματικότητα, η καθημερινότητα συνέχεια, αλλά αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να σκεφτούμε ότι είμαστε άνθρωποι, πνευματικά όντα, και μας δίνει μια ευκαιρία να ασχοληθούμε και με κάποια θέματα πνευματικά ή κάποια θέματα ανάτασης της ψυχής και του πνεύματος του ανθρώπου και να μην, όπως είπαμε, να μας κατατρίχει η καθημερινότητα και το καθημερινό άγχος. Πρέπει να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, να δίνονται αυτή η τροφή πνευματική και να δίνει την ευκαιρία να ασχολούμαστε και με την καλλιέργειά μας. Και τέλος, θα τονίσω για μια φορά το θέμα της συνεργασίας. Είναι πραγματικά αξιέπαινοι οι συνδιοργανωτές που όλοι μαζί διοργανώσαν αυτήν την εκδήλωση. Είναι μια σύνταξη τάριμα δημόσιου ιδιωτικού τομέα και οι φορείς και ο Σύλλογος Νομοσύνη, αλλά και η εφημερίδα η οποία είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, η οποία ξεφεύγει από τα όρια της ιδιωτικότητας και λέει ότι θα δείχνει ότι όταν είμαστε άνθρωποι των γραμμάτων, για αποκλειστή, είμαστε άνθρωποι των γραμμάτων, όχι μόνο στον αρχικό μας ειδήσει, αλλά και στον προάγμα που βλέπουμε. Εγώ εύχομαι τέτοιου είδους εκδηλώσεις να καθιερωθούν, όπως είπε ο Σεβασμιότατος πάρα πολύ σωστά, να επαναλαμβάνονται και εφόσον έχει τους γίνει δύναμη Θεός και έχουν κουράγει τους εκδηλωτές, γιατί όχι και να απευθύνουν. Ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε, κύριε Μητρητή, καλούμε στο βήμα τον γνωσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Παντελήμωνα Καραγάζο, ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως μας, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα «Η εορτή της Υπαπαντής». Είναι γνωστό ότι όλος ο προχριστιανικός κόσμος ήταν γεμάτος από κάθε είδους θυσίες και προσφορές προς το Θείο. Όπως παρατηρεί ο μακαριστός Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Γιανακόπουλος, αν μελετήσουμε την Αγία Γραφή διεξοδικά, θα διαπιστώσουμε ότι η εντολή της θυσίας είχε δοθεί από τον ίδιο τον Θεό στους ανθρώπους ήδη από το πρώτο καιρό μετά την έκπτωση των ανθρώπων από τον Παράδεισο. Αρκεί να θυμηθούμε την θυσία που πρόσφεραν στο Θεό τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας, ο Κάιν και ο δίκαιος Άβελ. Την ανανέωση της εντολής της θυσίας την βρίσκουμε στο Νόε, όταν το κράτησε ο Θεός μόνον αυτόν και την οικογένειά του, 8 άτομα εν συνόλο, τον καιρό του παγκόσμιου κατακλυσμού, προκειμένου να αποτελέσουν μια νέα αρχή για το ανθρώπινο γένος. Κατ' εντολή Θεού, ο Νόε διέσωσε από όλα τα είδη των ζώων από ένα ζευγάρι. Από αυτά όμως που χρειάζονταν για θυσίες, διέσωσε από 7 ζευγάρια. Η εντολή της θυσίας και προσφοράς δίδεται και εμπνέεται από το Θεό στον γενάρχη Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Με τον πλέον οργανωμένο
και περίπλοκο τρόπο δίδεται από το Θεό στον Άγιο λαό του Ισραήλ, διαμέσου του προφήτου Μωυσέως στο όρο Σινά. Εκεί ο λαός του Θεού έλαβε θεώθεν το πολύπλοκο τελετουργικό των θυσιών και προσφορών, δια των οποίων εκφραζόταν η πίστη, η λατρεία και η αφοσίωσή του προς τον Θεό των Πατέρων του. Το νόημα των θυσιών βρισκόταν στην ανάγκη εκ μέρους του πεκτοκότος ανθρώπου να προσφέρει κάποια προσφορά και θυσία προς τον Θεό του, τόσο σπουδαία και μεγάλη, που να πετύχει την εξηλαίωση και την ειρήνευση με Αυτόν. Παρόλες όμως τις αναρρύθμιτες θυσίες που πρόσφεραν οι άνθρωποι προ-Χριστού, η εξηλαίωση και η δικαίωση των ανθρώπων ενώπιον του Θεού και η σωτηρία τους δεν πραγματοποιόταν. Οι άνθρωποι ήταν δέσμοι της τυραννικής εξουσίας της αμαρτίας, της πλάνης, του διαβόλου, του θανάτου και του άδου. Ανάμεσα στο πλήθος των διατάξεων, περί θυσιών και προσφορών που έδωσε ο Θεός στο λαό του δια του πιστού δούλου του, του Μωυσέως, ήταν και η εξής διάταξη που είχε προφητικό χαρακτήρα. Κάθε πρωτότοκο αρσενικό τέκνο που θα διανύγει την μήτρα της μητέρας του θα είναι άγιο, ξεχωρισμένο δηλαδή και αφιερωμένο στο Θεό. 40 ημέρες μετά την γέννησή του, οι γονείς του θα πρέπει να το παίρνουν και να μεταβαίνουν στο ναό του Θεού. Εκεί θα προσφέρουν στο Θεό θυσία ως λύτρο προς τον Κύριο για τον πρωτότοκο Υιό τους. Την εντολή αυτή την έδωσε ο Θεός επειδή οι Ισραηλίτες είχαν σωθεί από τη δουλεία των Αιγυπτίων με την δεκάτη πληγή του Φαραώ, δηλαδή τον θάνατο των πρωτοτόκων τέκνων των Αιγυπτίων. Για να θυμούνται λοιπόν την ευεργεσία αυτή του Θεού και να μην ξεχάσουν και καταλήξουν ποτέ τον αληθινό Θεό, προστάζονταν οι Ισραηλίτες να προσφέρουν αντί για τους πρωτοτόκους υιούς τους πρόβατα ως θυσίες προς το Θεό. Ενώ αν ήταν φτωχότεροι, η προσφορά θα ήταν δύο νεωστοί τριγώνων ή περιστερών. Όλα αυτά ήταν τύποι και σύμβολα και προφητικές πράξεις, οι οποίες έλαβαν την εκπλήρωσή τους όταν ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού σαρκώθηκε από την Πανάκρατο Παρθένο Μαρία και κλιμάτισε ως άνθρωπος πρωτότοπος και μονογενής Υιός της. Αυτός είναι ο όντως Άγιος, του οποίου η προσφορά και θυσία εξηλαίωσε τον Θεό Πατέρα και έφερε τη σωτηρία και λύτρωση των ανθρώπων από τη δουλεία στον νοητό Φαραώ, τον διάβολο, και απελευθέρωσε την ανθρωπότητα από τα αιώνια δεσμά της αμαρτίας και την έβγαλε από τη σκοτεινή χώρα, όχι της Αιγύπτου, αλλά του θανάτου και του άδου, και την οδήγησε θαυμαστός, όχι στη γη Κανάαν, αλλά στη χώρα του Παραδείσου και της Βασιλείας του Θεού. Στο πρόσωπο λοιπόν της Παναγίας, η οποία πρόσφερε το Θείο Βρέφος στο ναό του Θεού, όλη η ανθρωπότητα πρόσφερε στο Θεό Πατέρα εκείνη την προσφορά που έγινε πλήρως αποδεκτή από Αυτόν και η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ειρήνευση πλέον των ανθρώπων με τον Θεό. Πιστοποιώντας αυτή την αλήθεια, ο δίκαιος Σιμεών και η προφήτηδα Άννα προειπήντησαν, εξού και η γιορτή της υπαπαντής, με χαρά το Θείο Βρέφος και τη μητέρα του που το κρατούσε στην αγκαλιά της στο ναό του Θεού. Ο δίκαιος Σιμεών από πολύ καιρό είχε λάβει την πληροφορία από το Άγιο Πνεύμα
ότι δεν θα γευθεί τον θάνατο πριν να δει τον Μεσσία, τον Χριστό Κυρίου. Όταν λοιπόν η Παναγία με τον μνήστορα Ιωσήφ, κρατώντας το θείο βρέφος, ήρθε στο ναό για να προσφέρει την καθορισμένη θυσία, ο δίκαιος Σιμεών, καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα, τους προειπήνησε, πήρε την αγκαλιά του τον Ιησού και τον ανακήρυξε ως τον Σωτήρα και το φως όλων των λαών. Ομοίως τους προειπήνησε και η προφήτηδα Άννα, γραία 84 ετών, αναφεύγοντας δοξολογία στον Θεό και παρουσιάζοντας το Θείο Βρέφος ως Σωτήρα του κόσμου σε όλους τους πιστούς που παρευρίσκονταν τότε εκεί. Επίσης, προαναγγέλλοντας την θυσία του Κυρίου Ιησού πάνω στο Σταυρό, ο Θεοδόκος Σιμεών προφήτευσε στην Παναγία ότι κάποτε θα διέλθει ρομφαία την ψυχή της εξαιτίας του τέκνου της. Ο Χριστός λοιπόν είναι η προσφορά και η θυσία εκείνη που πρόσφερε η ανθρωπότητα στον Θεό Πατέρα και βρήκε την ήτρωση και την εξηλαίωσή της. Στο εξής, δεν χρειάζεται πλέον καμιά άλλη προσφορά και θυσία προς τον Θεό. Έπαυσαν όλες οι θυσίες. Η μία και μοναδική προσφορά και θυσία του Κυρίου Ιησού αρκεί για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Εμείς σε αυτή τη μοναδική θυσία και προσφορά μετέχουμε και αυτήν επιτελούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Κοινωνώντας το σφαγιαστέν και αναστηθέν σώμα του Κυρίου, γινόμαστε ένα με αυτό και λαμβάνουμε δωρεάν την σωτηρία και τη δικαίωσή μας από τον Θεό. Στο σημείο αυτό, για να συνδεθεί αμεσότερα η παρούσα εισήγηση με το θέμα της σημερινής εκδηλώσεως, δηλαδή τον θεσμό της οικογενείας, είναι αναγκαία και η εξής επισήμανση. Από την εντολή της προσφοράς του πρωτοτόκου Υιού στον Θεό, μπορεί να δει κανείς τον υπερφυσικό χαρακτήρα που οφείλει να φέρει η οικογένεια. Τα όσα συμπερνούνται μέσα στον γάμο και την οικογένεια δεν θα πρέπει να είναι απλές σαρκικές ή συναισθηματικές και γενικότερα απλώς ανθρώπινες πράξεις. Το νόημα της οικογενείας βρίσκεται στην άμεση σύνδεση των γονέων και των τέκνων με τον υπερφύση Θεό των Απάντων. Γάμος μέσα στην Εκκλησία δεν νοείται δίχως την χάρη του Αγίου Πνεύματος που ευλογεί και ενώνει τους συζύγους. Δημιουργία και γέννηση ανθρώπων μέσα στην οικογένεια σκοπό έχει την αιώνια ζωή. Γιατί οι γονείς, γιατί οι γονείς φέρουν παιδιά στον κόσμο? Για να τα καταστήσουν κατά χάρη θεούς, αθανάτους, κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν δεν βιώνεται ο γάμος και η οικογένεια ως μυστήριο της Εκκλησίας. Όλες οι πράξεις των συζύγων και των τέκνων οφείλουν ουσιαστικά να αποβλέπουν στην ευαρέστηση του Θεού, στην ένωση με τον Θεό και τη σωτηρία και τον αγιασμό όλων των μελών της οικογενείας. Όσο ο γάμος και η οικογένεια ξεκλίνουν από αυτό το σκοπό, τόσο περισσότερο λαθεύουν στον προορισμό τους και χάνουν το αληθινό νόημά τους. Καταντούν απλώς ανθρώπινη, βιολογική, συναισθηματική και σαρκική πράξη και ομάδα υποταγμένη στη φτωρά και τον θάνατο. Ουμή καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης εις τον αιώνα, δια το είναι αυτούς σάρκας, λέει ο Θεός για αυτές τις οικογένειες. Εμείς όμως αγαπητοί μου, έχοντας λάβει την ανωτέρα και θειωτέρα γέννηση,
εννοώ το θείο βάπτισμα, δια της οποίας καλούμαστε να ζήσουμε όσοι ή και θυγατέρες Θεού, ας μην παρασυρώμαστε από το εμφωνής αθεϊστικό πρόνημα του κόσμου. Ως χριστιανοί, φέρουμε μέσα μας τον Χριστό. Όλα τα έργα μας οφείλουν να είναι τέτοια που να μην διαρριγνύουν την ενότητά μας με τον Χριστό, αλλά συνεχώς να την σφυριλατούν και να την καθιστούν βαθύτερη και αισθητότερη. Ο Χριστός είναι η ζωή μας. Και χάνοντας την ένωσή μας μαζί Του, χάνουμε τη ζωή, χάνουμε τα πάντα. Επομένως, και στον γάμο και μέσα στην οικογένεια, αυτό που πρέπει να μας συνέχει είναι να μην χωριστούμε από τον Χριστό. Τα μυστήρια αυτά, γάμος και οικογένεια, τότε επιτελούν το αληθινό νόημά τους και μας ωφελούν και μας αγιάζουν, όταν νοούνται ως προσφορά μας στον Θεό, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ας μην κάνουμε το λιμάνι υδατόστρωτο τάφο, προκρίνοντας τα θελήματα της αρχός και των προσκαίρων και επιγείων επιδιώξεων. Ως Χριστοφόροι, οφείλουν οι νέοι να αναζητούν σύντροφο για τη ζωή και ποτέ να μην καταστήσουν τα μέλη τους, που είναι μέλη του Χριστού, όρμης μέλη, προκειμένου να κερδίσουν το ένα ή το άλλο πρόσωπο. Όλες οι σχέσεις και οι πράξεις μέσα στον γάμο οφείλουν να είναι μια κοινή πράξη και αγώνας, ώστε να πληρωθεί και των δύο ύπαρξη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η γέννηση και η ανατροπή τέκνων οφείλουν να αποτελούν μετοχή στο δημιουργικό έργο του Θεού. Στόχος, η δημιουργία ιών και θυγατέρων Θεού προορισμένων για την Βασιλεία του Θεού. Σε μια τέτοια οικογένεια, ήδη από την κοιλιά της μητέρας τους, τα παιδιά θα είναι αφιερωμένα στο Θεό. Διότι από τότε θα βιώνουν τη χριστιανική ζωή των γονέων τους, τις προσευχές τους, την εν Χριστώ αγάπη τους, την Θεία Χάρη, την αόρατη παρουσία του Χριστού. Κύριο μέλημα της ανατροπής τους θα είναι η επένδυσή τους με την Θεία Χάρη. Γι' αυτό, από τις πρώτες ημέρες που μπορούν οι μητέρες να εκκλησιάζονται, οφείλουν να φροντίσουν να βαπτίσουν το πρέσβη, να το επενδύσουν με την αιώνια ζωή, να το καταστήσουν Χριστοφόρο, Θεό κατά χάρη. Και εν συνεχεία ακολουθεί η μετάδοση της βαθιάς πίστεως, της αγάπης προς την προσευχή, η παιδαγωγία στην τήρηση των ευαγγελικών εντολών, η μίηση στη μελέτη της Αγίας Γραφής και όλων των βιβλίων των Αγίων της Εκκλησίας. Όσο περισσότερο ζούμε έτσι, τόσο εναργέστερα κατανοούμε ότι η χριστιανική οικογένεια δεν είναι μια απλή ανθρώπινη ομάδα, απλώς ένα κύτταρο της ανθρώπινης κοινωνίας, αλλά θεανθρώπινη σύναξη προσώπων, θεοκίνητος και θεόπνευστος σύλλογος, θεάρεστη ζώσα προσφορά προς τον Κύριο, αφού ο ίδιος βεβαίωσε ότι «Ούγαρ εσύ, δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκείνοι εν μέσω αυτών, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο δικό μου το όνομα, εκεί είμαι ανάμεσά τους», έτσι και η οικογένεια. Μια τέτοια οικογένεια είναι πραγματικά πολύτιμη προσφορά εκ μέρους της ανθρωπότητας προς το Θεό, χάρη στην οποία διασώζεται ο κόσμος από την φθορά και την καταστροφή και διαμέσου της οποίας ο Θεός, σαν με προζύμι γεμάτο Θεία Χάρη, μπορεί να ζυμώσει και να μεταβάλει και να αγιάσει ολόκληρες κοινωνίες και έθνη. Τέτοια προσφορά και τέτοιο θείο προζύμι ήταν και η οικογένεια του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, του Ιακήμ και της Άννας και προπάντων της Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας μετά του Νίστορος Ιωσήφ, του προστάτου της και όχι βέβαια συζύγουνα, ώστε να έρθει το σωτήριον όλων των λαών ο Κύριος Ιησούς Χριστός και να αγιάσει τα σύμπαντα. Σε αυτόν ανήκει κάθε δόξα τιμή και προσκύνηση μαζί με τον Πατέρα Του και το Πανάγιο Πνεύμα εις τους αιώνας. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ τον Πατέρα Παραντελήμωνα για την ανακοίνωση της Ιησούς Χριστίας.
γιατρό, κύριο Μιχαήλ Φόβιο, από τον Λακαδά Θεσσαλονίκη, να προσέλθει στο βήμα για να αναπτύξει το θέμα οικογένεια, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Η θεμελιακή τριάδα, πάνω στην οποία η θεόγμητος Ρωμιοσύνη στηρίζεται, ζει και μεγαλουργεί εδώ και αιώνες, είναι η πίστη μας η Ορθόδοξη, η γλώσσα μας η ελληνική και ο θεσμός της ελληνοορθόδοξης οικογένειας. Η εθνική μας ιστορική διαδρομή, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία 180 χρόνια, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μονάχα μια αδιάκοπη διελκυστίνδα, ειρηνική ή και εμπόλεμη καμιά φορά, ανάμεσα σε αυτές τις αξιακές δυνάμεις της ορμοσύνης από τη μια πλευρά και από την άλλη της ορέξης των απογόνων του Καρλομάγνου. Οι λυσαλαίες και αδιαπάντηλες επιθέσεις των φραγκοτευτών εναντίον της ευλογημένης μας ορμοσύνης είχαν πάντοτε τρεις κυρίως στόχους. Πρώτον, την άπληση της εκκλησιαστικής μας συνείδησης. Δεύτερον, την αλλίωση του γλωσσικού μας θησαυρού. Και τρίτον, την αλλοκλήρωση της ελληνοορθόδοξης οικογένειας. Και στα τρία πεδία μαχών, δυστυχώς, ως γένος ιτηθήκαμε κατά κράτος. Ούτε το εκκλησιαστικό μας ήθος κατόρθωσε να αντισταθεί στην άρρωση, ούτε η γλώσσα μας και γενικώς η παιδεία μας μπόρεσαν να παραμείνουν αναγκύρωτα, αλλά ούτε και η οικογένεια κατάφερε να διαφυλάξει ακέραιες τις πατροπαράδοτες αρχές και αξίες της. Η ελληνική οικογένεια, κατά τις τελευταίες προπαντός δεκαετίες, δέχτηκε πόλεμο πολύ μεγάλο και υπέστη σαρωτικές αλλαγές. Γενικώς μπορούμε να πούμε ότι έπαψε να λειτουργεί ως μία από τις κυριότερες πηγές αξιών για τον άνθρωπο και ατόνισε σημαντικά ως θεματοφύλακας των αρχών και του είδους της καθημάς Ανατολής. Με δύο λόγια, έγινε κυριολεκτικά αγνώριστη. Γιατί όμως, διότι απλούστατα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η οικογένεια πορεύεται κάτω από συνθήκες οι οποίες προκαθορίζονται και επιβάλλονται από παράγοντες πολιτικούς, πνευματικούς και οικονομικούς, οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειονότητα είναι φραγκοαναθρεμένοι και δυτικότροποι. Εν τούτης, αν και λαμβωμένη βαριά η σημερινή οικογένεια, θα ρίξ υπακούοντας μυστικά σε νόμους πνευματικούς της φιλοκαλίας και σε προστάγματα των ηρώων, δεν έχει εντελώς ακόμα γονατίσει. Θα λέγαμε μάλιστα ότι ιδιαίτερα κατά τον τελευταίο καιρό και κάτω από την πίεση σκληρών δοκιμασιών που δρούν μάλλον αφυπνιστικά, δείχνει αρκετά λεπιδοφόρα σημάδια ότι στο τέλος θα τα καταφέρει να μείνει ορόκτη και να αντισταθεί έτσι στα δόντια σχέδια των επιβούλων του γένους μας. Στο λιγοστό χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν θα επεκταθούμε περισσότερο σε ό,τι αφορά στο παρελθόν και το παρόν της οικογένειας. Έχουν γραφτεί άλλωστε τόσα πολλά. Θα περάσουμε λοιπόν κατευθείαν στη μελλοντική της πορεία με προτάσεις και παροτρύνσεις που απευθύνονται κυρίως στους πολιτικούς μας άρχοντες, στην εκκλησιαστική μας ηγεσία και στους σημερινούς γονείς. Και αρχίζουμε από τους πολιτικούς μας. Αξιότιμο πολιτικό προσωπικό της πατρίδας μας, η θεσμοθέτηση του λεγόμενου πολιτικού γάμου και η παροχή δελεαστικών κινήτρων για την πραγματοποίησή του, η καθιέρωση του Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων, η διευκόλυνση των διαζυγίων, η νομοθετική κατοχύρωση του γάμου μεταξύ ομοφυλοφίλων, η εγκατάλειψη των πολυτέκνων και η αντίστακτη φορολογική επίθεση εναντίον τους, συναποτελούν μια ολόκληρη δέσμη αποφάσεων που συνετάραξαν συνθέμελαν το υποδόμημα της οικογένειας. Θα είναι τιμητικό για εσάς, αλλά και λυτρωτικό για το γένος ολόκληρο, εάν στις κρίσιμες σημερινές περιστάσεις αποφασίσετε να βάλετε έναν φραγμό στον ανελαίητο αυτόν διωγμό της ελληνικής οικογένειας. Εντιμότατοι πολιτικοί μας άρχοντες, είναι θλιβερό να δηλώνετε κάθε τόσο ότι θα συμμαχίσετε ακόμα και με τον έξω από εδώ, προκειμένου να μας σώσετε.
τι είδους ωφέλεια και σωτηρία μπορεί να προκύψει για την οικογένεια από μια τέτοια συνεργασία με τον Μισόκαλο, εμείς από την πλευρά μας, ως ελληνοορθόδοξοι οικογενειάρχες, σας καλούμε να συμμαχήσετε με τον Θεό, να αποφασίσετε για μια ειλικρινή συνεργασία με την Εκκλησία, μακριά από συνοστισμούς και φόρους πίστεως, στοχεύοντας στο καλό της ελληνικής οικογένειας και όχι μόνο. Η επίσημη πολιτεία ως φορέας φροντίδας για τα γήινα και η Εκκλησία ως έμπρακτη έκφραση του μηνύματος της νίκης κατά της χωράς και του θανάτου μπορούν, εάν θέλουν, να δώσουν ικανές εγγυήσεις για την ασφαλή πορεία της ελληνικής οικογένειας στο μέλλον. Αξιότιμα μέλη του Εθνικού μας Κοινοβουλίου, ο ρόλος της παιδείας στη διαμόρφωση της αυριανής οικογένειας είναι σε όλους μας γνωστός και αδιαφεσβήτητος. Καλείστε λοιπόν, όσο είναι καιρός ακόμα, να κάνετε το καλύτερο που μπορείτε, ώστε να της δοθεί μια παιδεία αντάξια της ιστορικής μας και πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Το περιλάλητο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ας λειτουργήσει επιτέλους με γνώμονα τις αξίες της ελληνικής οικογένειας, την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό και όχι τις απαιτήσεις του νέου Οθωμανισμού και της Φραγκοσύνης. Αξιότιμοι και αγαπητοί μας εκπρόσωποι στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο, η συμπόρευση Ελληνισμού και Ορθοδοξίας δεν διασπάται ούτε έρεται με τις ασχήμιες μιας φωνασκούσης μειοψηφίας. Διότι όπως λέει και ο καθηγητής κ. Μπαμπινιώτης, όποιος μιλάει για Ορθοδοξία ερήμην του Ελληνισμού, ματαιοπονεί. Όποιος όμως μιλάει για Ελληνισμό ερήμην της Ορθοδοξίας, κάνει κάτι χειρότερο, ασχημονεί. Με συνείδηση λοιπόν γνήσια και ελληνοορθόδοξη, αποφασίστε το συντομότερο δυνατόν για την διάσωση των σχολείων μας από τη λέλαπα του δυτικού ορθολογισμού, από την κατάρα της γλωσσικής αφασίας, από την γάγκρενα του θρησκευτικού συγκριτισμού και από την παγίδα της γενοκτονίας της ιστορικής μνήμης. Ιδάλλως, το μέλλον της ελληνικής οικογένειας προϊονίζεται ζωφερό και η ευθύνη θα είναι αποκλειστικά δική σας. Με συγχωρείτε. Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος των προτάσεών μας που απευθύνονται στην εκκλησιαστική μας ηγεσία. Σεβαστοί μας πατέρες, μητροπολίτες και επίσκοποι της αγιοτόπου πατρίδος μας, ο αγώνας που κάνετε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της σημερινής οικογένειας είναι σε όλους μας γνωστός. Επιτρέψτε μας όμως μπροστά στην απώλεια αμέτρητων ψυχών από την επιχειρούμενη διάλυσή της να υπενθυμίσουμε στην πατρική σας αγάπη κάποια γνωστά σε εσάς αυτονόητα. Και πρώτα απ' όλα την δύναμη του παραδείγματος. Οι οικογένειές μας θα γίνουν άγιες και ταπεινές εάν σας δούμε εσάς πρώτα να ζείτε με αγιότητα και ταπείνωση. Οι οικογένειές μας θα σωθούν μέσα από την απλότητα και την ασκητική μιας κατοίκων εκκλησίας εάν σας δούμε και εσάς πρώτα να ζείτε με απλότητα και φρόνημα ασκητικών. Σεβαστοί μας πατέρες, ας διακηρύξουμε προς πάσα κατεύθυνση με τόλμη και αποφασιστικότητα ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη από τα εκφυλισμένα μοντέλα οικογένειας της δυτικής βαρβαρότητας που ποικιλοτόπως εκφράζεται και στις ημέρες μας. Εμείς έχουμε δικό μας μοντέλο οικογένειας και είναι εκείνη με αρχές ορθόδοξες και ελληνικές. Αλήθεια, πόσο θα βοηθούσαμε τη σύγχρονη οικογένεια στην εμπέδωση και διαφύλαξη αυτών των αρχών εάν αποφασίζαμε να τις μιλήσουμε για κάποια πράγματα που δυστυχώς τελευταία έχουν παραμεληθεί και έχουν ατονίσει, με φωνή όμως πιο δυνατή,
πιο σταθερή και χωρίς ενδοτισμούς στις απαιτήσεις του δυτικού ορθολογισμού. Γιατί διστάζουμε γενικώς να τιμάμε και να προβάλλουμε την αξία της αγνότητας στα νιάτα, γιατί πάψαμε να μιλάμε για την σωτηριώδη ασκητική της πολυτεκνίας, γιατί αποφεύγουμε από άγγονος να απορρίψουμε τον πολιτικό γάμο και να καταδικάσουμε την σεξουαλική διαστροφή, την ελεύθερη συμβίωση, τις εκτρώσεις και τις προγαμιαίες σχέσεις. Γιατί δεν διαμαρτυρόμαστε για τους φορολογικούς βομβαρδισμούς των πολυτέκνων οικογενειών? Μήπως όλα αυτά δεν είναι μαθήματα των πατέρων της πίστεώς μας? Μήπως όλα αυτά δεν σχετίζονται με την κατάρτιση της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας? Σεβαστοί μας πατέρες, αρχιερείς, αλλά και απλοί παπάδες μας, σας παρακαλούμε, βάλετε τα δυνατά σας και κάνετε ό,τι μπορείτε ώστε να ξαναγυρίσει η ελληνική οικογένεια μέσα στην κυβωτό της Εκκλησίας μας. Δεν βοηθάμε την οικογένεια διαμαρτυρώμενη σε έντονους και προσβλητικούς τόνους για το κλάμα των βρεφών και τις φωνούλες των υπείων στους ιερούς μας ναούς. Ας έρθουν τα παιδιά στην Εκκλησία και ας κλάψουν και ας φωνάξουν. Θα αναλάβουν οι άγγελοι τους να τα ειρηνεύσουν και όχι τα υποκριτικά προτεστάντικα πρότυπα. Σεβαστοί μας πατέρες, μητροπολίτες και επίσκοποί μας, γνωρίζετε πολύ καλά ότι πάνω από χίλιες αιρέσεις κάνουν θράψη σήμερα στην πατρίδα μας. Πληροφορήστε επίσης ότι ολόκληρες οικογένειες διαλύονται εξαιτίας τους και κινδυνεύουν μάλιστα ακόμα και από φυσικό αφανισμό. Η οικογένεια σήμερα, για να μπορέσει να φυλαχτεί από τις αιρέσεις και να διατηρήσει ανώθευτη την εκκλησιαστική της συνείδηση, θεωρούμε ότι έχει ανάγκη πρώτα απ' όλα από κατήχηση και θωράκιση πνευματική. Εδώ όμως, και με βάση το χρυσοστομικό, που δεν όφελος βίου καθαρού δογμάτων διαφθαρμένων, έχουμε τον λογισμό ότι τα πνευματικά ελλείμματα της σύγχρονης οικογένειας δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν ούτε με τις εκθέσεις ιδεών οι οποίες τείνουν τελευταία να αντικαταστήσουν τους πατέρες της Εκκλησίας μας στα κυριακάτικα κηρύγματα, ούτε με τις διοριστένουσες εργασίες κάποιων Ινστιτούτων Φιλοσοφικών και Θεολογικών Σπουδών. Σεβαστοί μας πνευματικοί πατέρες, οι ανειτούργητες σημερινές οικογένειες είναι χορτάτες από φράγκικες θεωρίες της ματαιότητας και μαθήματα νέο-οθωμανικής υποτέλειας. Αυτό που τους λείπεται είναι η ορθόδοξη πατερική κατήχηση και η ελληνοπρεπής πνευματική τροφοδοσία. Με άλλα λόγια, πατροκοσμάς και μακριάνες μας χρειάζονται και όχι οι ναρκοθετημένες επικορηγήσεις του Πάπα και των Προτεσταντών που στοχεύουν στην εκκλησιαστική και εθνική μας υποτέλεια. Αυτό που δεν κατόρθωσαν οι σταυροφόροι με τα όπλα, την άμωση δηλαδή της ελληνοορθόδοξης οικογένειας, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψουμε να το πετύχουν οι σημερινοί τους απόγονοι με τον δούριο ύπο των χρηματοδοτικών τους προγραμμάτων, τα οποία προσφέρονται ηγεμονικά προς τα μοναστήρια και τις ιερές μας Μητροπόλεις. Σεβαστοί πατέρες, σεβασμιότατε και σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, στα χρόνια που μας έρχονται φαίνεται ότι τον κυρίαρχο ρόλο στην ενίσχυση και στερέωση της οικογένειας θα τον παίξουν μάλλον οι γονείς. Στο σημείο λοιπόν αυτό θα περάσουμε να δούμε με λίγα λόγια, σχεδόν επιγραμματικά, μερικούς πρακτικούς τρόπους με τους οποίους οι γονείς θα μπορέσουν να δώσουν πνοή ζωής στην αυριανή οικογένεια. Αγαπητοί γονείς, πρώτον, για την ενίσχυση της οικογενειακής μας ενότητας και της σταθερότητας στην πνευματική ζωή της οικογένειας, ας οδηγήσουμε από πολύ μικρά τα παιδιά μας στον χώρο της Εκκλησίας. Δεύτερον, για την δημιουργία προϋποθέσεων ειρηνικής βιωτής στην οικογένεια,
ας δούμε τον ρόλο που μπορεί να παίξει η παρουσία κοινού πνευματικού. Τρίτον, για την διασφάλιση της οικογενειακής συναισθηματικής πληρότητας και αρμονίας, λίγο πριν φτάσουμε στην πόρτα του λεγόμενου ολοήμερου σχολείου, ας προβληματιστούμε λιγάκι στο παρακάτω ερώτημα. Γιατί υποχρεώνουμε το παιδί μας για ένα δεύτερο ωράριο στο σχολείο? Είναι η ανάγκη μας όντως αξεπέραστη ή μήπως στην πραγματικότητα το παρκάρουμε εκεί από φιλαθεία και ανεπαρκή γονική υπευθυνότητα? Τέταρτον, για την ενίσχυση της οικογενειακής ενότητας, ας προσέξουμε λίγο παραπάνω την σημασία που μπορεί να έχει το κοινό κυριακάτικο τραπέζι. Πέμπτον, για την προφύλαξη της οικογένειας από τον κίνδυνο του αφελητισμού και την επιχειρούμενη ισοπαίδωση όλων των αξιών, ας φροντίζουμε για επισκέψεις οικογενειακές σε χώρους ιστορικούς και σε μουσεία αρχαιολογικά και λαογραφικά, και ας ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας για μελέτη βιβλίων που αναφέρονται σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα και κατορθώματα των ηρών μας. Και τέλος, όσο τα παιδιά μας είναι ακόμα πολύ μικρά, ας βάλουμε στην πάντα την τηλεόραση και ας αξιοποιήσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας συζητώντας μαζί τους. Η τηλεόραση και τελευταία ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, με την αποξένωση που καλλιεργούν, είναι δυνατόν να τεινάξουν την οικογένεια στον αέρα. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αδέλφια μου αγαπητά, το μέλλον του γένους μας, χωρίς καμιά αμφιβολία, θα εξαρτηθεί από το μέλλον της σημερινής οικογένειας. Και τούτο, διότι η βαριά και πολύτιμη πολιτισμική και πνευματική μας κληρονομιά δεν έφτασε μέχρι σε εμάς με τρόπο μαγικό. Μέγας και πολύαφλος αχτοφόρος και θεματοφύλακας αυτής της κληρονομιάς υπήρξε ανά τους αιώνες η οικογένεια. Τον μεγαλειώδη όμως αυτόν τον ρόλο της οικογένειας δεν τον είδανε ποτέ με καλό μάτι οι ποικιλόνιμοι εχθροί μας. Γι' αυτό και σε συνεργασία με τους ηθαγενείς νενέκους και προσκυνημένους την καταδιώκουν συνεχώς με μανία. Η ελληνοορθόδοξη οικογένεια ως σύνοψη όλων των αξιών του γένους μας, ως φορέας ενός ένθεου πολιτισμού με εμβέλεια οικουμενική και προπαντός ως σοβαρό εμπόδιο στα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων, είναι ολοφάνερο ότι βρίσκεται και στις ημέρες μας υποδιωγμόν. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το καταλάβουμε πολύ καλά και να το πάρουμε απόφαση ότι η υπεράσπιση των αρχών και των αξιών της ελληνοορθόδοξης οικογένειας συνεπάγεται οπωσδήποτε σκληρούς αγώνες και θυσίες πολλές από όλους μας. Το διακύβευμα είναι θεόσδοτο και μοναδικό. Γι' αυτό και η επάλξη της ορμιοσύνης, του τέστην της αγιότητας και του ηρωισμού δεν πρόκειται να μείνουν ανυπεράσπιστες ποτέ. Ο εχθρός τη δουλειά του και εμείς τη δική μας. Ευχαριστώ πολύ τον Ιατρό κ. Μιχαήλ Φώτιο. Θα ακολουθήσει η σύγκριση από την κυρία Πούπου Χρυσάνθη, ιατρό από τα Γενιτσά, με θέμα η Ελληνίδα Μάνα. Η Ελληνίδα Μάνα, μια μορφή ξεχωριστή διαχρονική. Ας την φυλαφίσουμε μέσα από τις σελίδες ενός ημερολογίου. 29 Οκτωβρίου. Αγαπητό μου ημερολόγιο, είναι κάποιες στιγμές που χαράζουν τόσο βαθιά στο μυαλό και στην καρδιά, που θα ρίξει πως δεν θα σβήσουν ποτέ. Ο Ανδρέας έφυγε για το μέτωπο. Έφυγε μαζί με εκατοντάδες άλλα παλικάρια. Η καρδούλα μου σφίχτηκε, τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα την ώρα του αποχαιρετισμού. Η εικόνα προβάλλει μπροστά μου θολή. Μόνο μια μορφή σκίζει την ομίχλη και λάμπει πανόρια, σχεδόν μυθική. Η μορφή της μάνας μας, αγέροχη, με το κεφάλι ψηλά, με βλέμμα καθάριο που ακτινοβολούσε περηφάνεια και αισιοδοξία. Με ένα χαμόγελο
Χαρίς και τον ξεπροβόντισε για τις χαρές του γάμου και όχι για τον πόλεμο. Αλόγω το θέαμα. Για μια στιγμή χάμουσαν τόσο τα μάτια μου. Και αντί για τη μάνα, έβλεπα μπροστά μου τη γαλανόλευκη. Την διμηνέλη σημαία μας να κυματίζει περήφανα. Μα ναι, η Ελληνίδα μάνα είναι γαλανόλευκη. Φορά στο κεφάλι της κορώνα το σταυρό και αφήνει ανεπιφύλακτα τις σκέψεις και τα συναισθήματά της να τα φιλτράρει η πίστη και η εμπιστοσύνη στον Θεό. Το βλέμμα της είναι καθάριο σαν το γαλάζιο και εξάστερο ελληνικό ουρανό και αγνό σαν το λευκό περιστέρι. Η καρδιά της πλύνει μέσα της μια πλατιά και πολύπλευρη αγάπη. Αγαπά το Θεό, την πατρίδα, την οικογένεια και όλο τον κόσμο. Η αγκαλιά της πλύνει γύρω σου τρυφερά χωρίς να σε δεσμεύει και να σε εγκλωβίζει. Ξέρει να αγαπά, σεβόμενη την ελευθερία σου, αλλά και ανεπιφύλακτα και ανεξάντητα να προσφέρει. Ναι, αυτή είναι η μάνα μας, η Ελληνίδα μάνα. 30 Νοεμβρίου, αγαπητό μου ημερολόγιο. Πήραμε σήμερα γράμμα από τον Ανδρέα. Να βλέπεις με πόσο κανάρι και περηφάνεια μας το διάβασε ο πατέρας, με φωνή που έτρεμε από τη συγκίνηση. Δόξα τω Θεώ, μέσα στις παγωνιές και στα χιόνια, μέσα στη φωτιά και στον παρούτι, και όμως είναι καλά. Ο ενθουσιασμός ζεσταίνει τα παγωμένα πόδια μας και μας δίνει φτερά, μας γράφει. Η μάνα δακρυσμένη χάλιευε στολικά το χαρτί που μύριζε παρούτι και υγρασία και ως φρένοντας την ηρωική πνοή και τον παλμό της πλάκου της. Μερόνυχτα τώρα, πλέκει ασταμάτητα φανέλες και κάλτσες ζεστές. Μα όχι μόνο για τον Ανδρέα. Για τον Γιάννη, τον Κώστα, τον Πέτρο, τον Μιχάλη, όλα τα παλικάρια που εκεί ψηλά στο μέτωπο φυλάν θερμοφύλες. Όλα είναι παιδιά της. Η καρδιά της είναι τόσο πλατιά που όλους τους χωρά και για όλους φροντίζει. Τα χέρια της εργάζονται αδιάκοπα και απλώνονται όσο μπορούν να κάνουν πιο εύκολο τον αγώνα τους. Η μάνα εγκράταε τα βουνά, όρθιος να στέκει ο γιος της. Έτσι είναι η μάνα μας, η Ελληνίδα μάνα. 22 Μαρτίου, ημερολόγιο μου. Έχω ένα μήνα τώρα να σου μιλήσω. Πονούσα πολύ. Πέτρωσε η καρδούλα μου από το σφίξι μου. Πέτρωσαν και τα χέρια μου και πού να πιάσουν μολύβι να σου γράψω. Ο Ανδρέας δεν θα γυρίσει από τα παγωμένα αλβανικά βουνά. Έμεινε εκεί, ολοκαύτωμα και θυσία για την πατρίδα. Για την πατρίδα που τόσο δυνατά μια μάνα, η μάνα μας, του μάθε να αγαπάει. Και εκείνη μαυροντήθηκε, πόνεσε, μα κράτησε το κεφάλι ψηλά. Έπιασε αποφασιστικά το στιβαρό χέρι του πατέρα και μαζί και οι δυο, όπως πάντοτε άλλωστε τους θυμάμαι, στάθηκαν ορθοί. Άνοιξε ακόμα πιο βλατιά την αγκαλιά της για να χωρέσει όλα τα Ελληνόπουλα, γιατί η καρδιά της μάνας δεν κλείνει ποτέ και για κανένα. Δεν μένει ποτέ αδιανή. Από σήμερα λοιπόν έχω άλλα δύο αδέρφια. Το κρεβάτι του Ανδρέα όχι μόνο γέμισε πάλι, αλλά ξεχύλισε. Η Άννα και η Χρύσα, τα γειτονόπουλά μας, που η δίνη του πολέμου και η αδυσόπιτη πείνα τα άφησε ορφανά. Φεύγοντας η μανούλα τους, κοίταξε τη δική μου στα μάτια και έπειτα έδνεψε προς τα παιδιά της. Ιδού η μύτη σου. Η μάνα δεν χρειάστηκε άλλη κουβέντα και να. Η Χρύσα και η Άννα είναι τώρα τα αδέρφια μου. Η περήφανη μάνα έχει ένα γιο στον ουρανό. Έναν ήρωα θυσία στον βωμό της πατρίδας. Και τρεις κόρες να μαθητεύουν και να εμπνέονται από την αστήρευτη, ανιδιοτελή και ανεξάρτητη αγάπη της. Έτσι είναι η μάνα μας, η Ελληνίδα μάνα. 20 Ιουνίου. Αγαπητό μου ημερολόγιο. Η πείνα θερίζει αλήθεια. Τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Η αποθήκη μας άδειασε εντελώς. Για να είμαι ειλικρινής, την άδειασε μια ώρα αρχίτερη μητέρα. Όποιος πεινασμένος χτυπήσει την πόρτα μας δεν φέρνει ποτέ μαύρα χέρια. Σήμερα έδωσε και την τελευταία κούπα αλεύρι σε μια γυναίκα με ένα σκελετωμένο παιδάκι στην αγκαλιά. Πήγα να τη σταματήσω. Μάνα, τη φώναξα. Εμάς δεν μας σκέφτεσαι. Έχει ο Θεός κόρη μου. Θα πεθάνει το μικρό αν δεν βάλει κάτι στο στόμα του. Εμείς μεγάλοι είμαστε, αντέχουμε ακόμα. Έχει ο Θεός. Επανέλαβε με μια αφοπλιστική σιγουριά. Κάτι θα δώσει και για σήμερα. Και πράγματι, ο Θεός έχει πάντα. Και χθες και σήμερα και αύριο. Για όσους αφήνονται με τόση εμπιστοσύνη στα χέρια του. Η μάνα ξέρει καλά να το κάνει αυτό. Ξέρει καλά να αφήνει οικονόμο των ποιοτικών του Θεό
όσο καλά ξέρει να σταλάζει μέσα στην απλή νερόσουπα η νοστιμιά της αγάπης της και να εύχεται ώστε το λιγοστό ψωμί να μας φορτένει όλους. Τέτοιες γυναίκες μάλιστα έβλεπε ο Σολωμός, όταν στους ελεύθερους πολιορκημένους λίγο πριν την ηρωική έξοδο αναφωνεί. Ψυχή μεγάλη και γλυκιά, με τα χαρά στο λέω, θαυμάζοντες γυναίκες μας και στο όνομά τους νέο. 11 Σεπτεμβρίου, αρκετά χρόνια μετά. Αγαπητό μου ημερολόγιο, αυτή η μέρα κυλά τόσο αργά, λες και οι ώρες έγιναν διπλάσιες και τριπλάσιες. Η αναμονή είναι γλυκιά, μα φαντάζει ατελείωτη. Αύριο θα γίνω μητέρα, εδώ στην Ζελικιά, στον ξένο και αλαντινό τόπο, θα έρθει στον κόσμο ο μικρός μας Ανδρέας. Όλα είναι έτοιμα να τον δεχτούν. Ένα μικρό γαλάζιο σταυρουδάκι στο κεφαλάρι της κούνιας του και απέναντι η εικόνα της μεγαλόχαρης με το θείο βρέφος στην αγκαλιά. Στον τοίχο η γαλανόλευκη και δίπλα η φωτογραφία του θείου του, Ανδρέα μας, που έπεσε πολεμώντας για την πατρίδα. Να είναι οι πρώτες εικόνες του μικρού μας, που αν και θα έρθει στον κόσμο μακριά από τη γλυκιά μας πατρίδα, θα μάθει να την αντικρίσει μέσα από τα δικά μας τα μάτια. Όταν φεύγανε για την Ξενιτιά, η μάνα φιλώντας με γλυκά μου ξυπήρισε. Κλείσε μέσα στην καρδιά σου το Θεό και την πατρίδα και πάρτα φυλακτό όπου και να βρεθείς. Και όταν θα έρθει η ώρα, δώσ' τα παρακαταθήκη στα παιδιά σου. Είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι πολυτιμότερο, ό,τι μεγαλύτερο μπορείς να τους δώσεις. Τα λόγια της υπούν ακόμη στα αυτιά μου. Το παράδειγμά της εικόνα ανεξίτηλη στην καρδιά μου. Μου έδωσε με τα στιβαρά της χέρια της σκυτάλη να μπω με αυτή στον αγώνα της ζωής, στο στίβο της προσφοράς, στον δρόμο της θυσίας και να αγωνιστώ. Τώρα θα γίνω εγώ η Ελληνίδα μάνα, πιστή στις δικές της παρακατατήκες, μα με το δικό μου προσωπικό στίγμα. Θα προσπαθήσω να την κρατήσω γερά και να την παραδώσω όταν θα έρθει η ώρα στα δικά μου παιδιά. Γαλανόλευτη, περήφανη, με το σταυρό στην κορυφή. Όπως την παρέλαβα εγώ τη μάνα μου, την Ελληνίδα μάνα. 25 Δεκεμβρίου. Αγαπητό μου ημερολόγιο. Επιτέλους Χριστούγεννα πίσω στην πατρίδα ξανά. Τι ευτυχισμένη μέρα η σημερινή. Όλοι μαζί στην Εκκλησία, στην Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία. Και έπειτα στο γιορτινό τραπέζι. Και η Άννα και η Χρύσα με τους άντρες και τα παιδιά τους. Και ανάμεσα σε όλους η μάνα. Γερασμένη, γυρτωμένη από τα χρόνια. Μα με το ίδιο αγέροχο βλέμμα και τη λεβέντικη καρδιά. Λείπει από το πλάι της ο πατέρας. Γιορτάζει ψηλά στον ουρανό με τον Ανδρέα μαζί. Μα είναι δίπλα της ο μικρός Ανδρέας, ο εγγονός της, το καμάρι και η χαρά της. Ακουμπά τα γέρικα χέρια της στα νεανικά του μπράτσα και ζυγίζει τα βήματά της στη ζωή. Μια ζωή προσφοράς, κόπων και μόχθων. Ένα ποτάμι που ξεκίνησε γάργαρα από την πηγή της νιώτης, κατέβηκε ορμητικότατα από τράκαρα βουνά των πολέμων και των στερήσεων, και πλησιάζει πια στην γαλήνια περαντοσύνη της θάλασσας. Ίδια όπως πάντα, η Ελληνίδα μάνα, η μάνα της προσφοράς και της αγάπης, η ανοιχτή αγκαλιά που χωρά τους πάντες, το βιβλίο που μέσα του φιλομετρά στις σελίδες της Ελλάδας και αφουγκράζεσαι τους παλμούς της γενιάς μας, το καντήλι που ακίνητο καίει μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς, το προσευχητάρι που αδιάκοπα εύχεται για όλους, εχθρούς και φίλους, το απάνεμο λιμάνι στις φουρτούνες του Πελάγους, το καταφύγιο στο χιονιά και στην πόρα. Το παράδειγμα που εμπνέει και καθοδηγεί με την παρουσία του, η αγκαλιά που ξεφυλίγει τρυφερά, χωρίς να αιτιοποιείται τίποτα από την ελευθερία σου. Η μορφή που ήταν, είναι και θα είναι γαλανόλευτη. Η Ελληνίδα μάνα. 2013. Η Ελληνίδα μάνα στη δίνει μιας πολύπλευρης κρίσης, στις δομήσεις μιας κοινωνίας που καταραίει, να αποδεμάμε μύθους, εχθρούς και φιάλτες. Η ανεργία, η φτώχεια, η ακρίβεια, αβάσταχτη φόρη, συρρήκνωση της κοινωνικής μέρημνας, αποδιοργάνωση της παιδείας και της υγείας, εγκληματικότητα, παραχάραξη της ιστορίας, διαπλοκές. Δεν έχει στα χέρια της παρόντι και οδύτες, δεν θα τις χρησιμεύαν άλλωστε. Τα μόνα όπλα της είναι η αγάπη, η πίστη και η ατελείωτη υπομονή της. Μέσα σε όλα τα δεινά που συμβαίνουν γύρω της, η μορφή της μάνας προβάλλει σαν ένα από τα λίγα αναλύωτα και αυθεντικά πρότυπα στα οποία μπορεί κανείς να βασιστεί. Η Ελληνίδα μάνα της εποχής μας
καλείται να γίνει νηξίδα που θα δείχνει Θεό και Ελλάδα. Ο φάρος που σχίζει τα σκοτάδια της απληπησίας. Ο στήλος που θα μείνει στέλος στους κλειδονισμούς της κοινωνίας. Η σκυτάλη της ιστορίας από τη Σπαρτιάτισσα, τη Σουλιώτισσα, τη μάνα της προσφυγιάς, τη μάνα του μακεδονικού αγώνα, τη μάνα του 40, ήρθε τώρα στα δικά της χέρια, με την ευχή και το χρέος να αγωνιστεί και να την παραδώσει με τη φόρα στην επόμενη γενιά. Η γαλανόλευκη Ελληνίδα μάνα, με το σταυρό κόρονα στο κεφάλι της, κρατά στα χέρια της τη συνέχεια της γενιάς μας και θα εξέλθει νικόσα και είναι νικήσει, όπως άλλωστε πάντοτε έκανε. Θα ακολουθήσει το τραγούδι «Η μάνα έχει κρύο νερό». Στη λύρα ο κύριος Βαγγέλης Καραγιαννίδης, στο τραγούδι ο κύριος Θεσσαλόπουλος Ιρίδης και στον ταούλο ο κύριος Γιώργος Καραλαβίδης. Thank you.
Θα ακολουθήσει η σύγκριση κυρία Τζότζη Χρυσίδα Σκάλα με θέμα «Η συμβολή των μητέρων των διών ιεραρχών στην ανάπτυξη των μεγάλων πατέρων και οικουμενικών διδασκάλων της Εκκλησίας». Το πραγματικό στερεώμα της Εκκλησίας του Χριστού, εξέχουσα θέση κατέχουν οι τρεις μέγιστοι υποστήρες της Θεσσαλίου Θεόπιτος, οι Άγιοι, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χριστός. Αυτοί φωτίζουν και στηρίζουν πάντοτε τις γενναίες των ανθρώπων, έργης και λόγης και δόγμης. Αλλά και ως μελίρι του ποταμού της Σοφίας θα φωτίζουν και θα δροσίζουν πάντοτε όλη την οικουμένη με τα νάματα της θεογνωσίας, του αληθινού και Αγίου Τριαδικού Θεού. Αυτούς τους οικουμενικούς διδασκάλους και ιεράρχας πανηγύρισε η Εκκλησία μας και τίμησε η σπουδάζουσα κοινότητα. Αυτούς που συνεδίασαν άριστα την κατακόσμια Σοφία με την άνωθεν, την κατά Θεόν Σοφία. Αυτούς θαυμάζουν οι αιώνες, αυτούς εγκομιάζουν οι ποιητές, αυτούς τιμά ολόκληρη η οικουμένη. Η παιδεία μάλιστα του έθνους μας κατέστησε δικούς της προστάτες και εμπνευστές. Δίκαια τους δοξάζουν οι πιστοί χριστιανοί και καφώνται για το άδειο μεγαλείο τους. Τι έκαναν και πώς έφτασαν να θεωρούνται στη διακλόνητη της πίστης και της Εκκλησίας μας, πού οφείλεται η δόξα και το μεγαλείο τους. Βέβαια και πολύ σωστά, όλοι θα ομολογήσουν ότι είχαν την παντοδύναμη χάρη του μόνου σοφού, του μόνου ισχυρού και αληθινού Θεού και σωτήρα μας. Τα χαρίσματά τους, τα τάλαντά τους, οι επιδόσεις τους και πάντα τα λαμπρά έργα τους οφείλονται στο Κύριο, ο οποίος σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταντισμό των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομή του σώματος του Χριστού. Βέβαια, θαυμάζουμε τους μεγαλύτερους ποταμούς της Σοφίας, ελάχιστα θυμόμαστε τις επίγειες πηγές από τις οποίες ανέβρισαν αυτοί οι ποταμοί. Μεγαλύνουμε αυτούς τους γίγαντες του Πνεύματος, αλλά σπανίως ο νους μας τρέχει στις προσωπικότητες εκείνες, τις ιερές και θαυμαστές που τους γέννησαν, τους ανέθρεψαν και τους χάρισαν ολοψύχο στην Εκκλησία του Χριστού. Αγνοήθηκαν οι Άγιες εκείνες οι γυναίκες που αξιώθηκαν από το Θεό να γίνουν μητέρες των μεγάλων αυτών ανδρών. Αυτές που υπήρξαν όργανα του Θεού για τον οποίο δωρήθηκαν στην Εκκλησία οι σοφοί και πνευματοφόροι δάσκαλοι και ιεράρχες. Το δεύτερο λοιπόν μυστικό του μεγαλείου των τριών ιεραρχών είναι οι τρεις ευσεβείς μητέρες τους, Εμέλεια, Νόνα και Ανθούσα. Καλό είναι να αντιληφθούν οι επερχόμενες γενναίες ότι τη μέγιστη και ύψιστη δύναμη την έχει συνεργός του Θεού που λέγεται Μητέρα. Δίκαια διακηρύτεται ότι πίσω από κάθε μεγάλο άνδρα κρύβεται μια μεγάλη γυναίκα. Συνεπώς και πίσω από μεγάλους Αγίους βρίσκεται μια Αγία Μητέρα. Οι χριστιανές μητέρες είναι οι σπουδαιότερες εργάτριες του Θεού που λαξεύουν τις παιδικές ψυχές και εμπνέουν ιδανικά. Αυτές πλάθουν τον χαρακτήρα των παιδιών τους και με τον Αγίο Μυστηρίο της Εκκλησίας αναδεικνύονται αυτά άνθρωποι ανάλογοι. Αυτές μεταβάλλουν την όψη της κοινωνίας και δημιουργούν τον πολιτισμό της ψυχής. Αυτή τη μεγάλη αποστολή την είχαν εννοήσει οι μητέρες των τριών ιεραρχών και γι' αυτό το σκοπό μόχθησαν, κόπιασαν και θυσιάστηκαν στο υψηλό, το μητρικό έργο για να διαμορφώσουν τα τέκνα τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μητέρες μεγάλες, άγιες και ηρωίδες υπήρξαν στη ζωή τους η Εμέλεια, η Νόνα και η Ανθούσα, γιατί μέσα από τις οικογένειές τους ανακηρύχθηκαν πολλοί άγιοι. Ιδίως οι τρεις μέγιστοι φωστήρες και φωτοδότες Άγιοι, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Θεολόγος και Ιωάννης Χρυσόστομος. Αυτές με τους ευγενείς και ωραίους αγώνες τους, τις θερμές προσευχές τους, τη μεγάλη υπομονή στις πολλές θλίψεις τους, το ενάρετο παράδειγμά τους, κατόρθωσαν δι' αυτών, αλλά πρωτίστως με τη χάρη του Θεού, να αναδειχθούν οι οικογένειές τους πνευματικά εργαστήρια Αγίων. Αν και στα συναξάρια ελάχιστα αναφέρονται στην προσφορά των Αγίων αυτών μητέρων, τις πληροφορίες τις αντλούμε από τα πατερικά και πατερικά κείμενα και συγγράμματα των ίδιων πατέρων, όπου με χάρη πολύ και δέος ιερό διαγράφουν και ζωγραφίζουν τις θαυμαστές μητέρες τους. Αφηγούνται το έργο τους, τους αγώνες τους, τις θλίψεις τους, τις νίκες τους, γενικά το σπουδαίο ρόλο που έπαιξαν ώστε να αναδειχθούν αυτοί στη ζωή τους. Εμέλεια. Καταγόταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας και από γένος ένδοξο και αρχοντικό.
Οι πρόγονοι της κατήχαν λαμπρές θέσεις με πολλά πλούτη, αλλά και μορφωμένοι κατά Θεόν. Άνθρωποι της αρετής και της ευσέβειας. Είχαν αγαπήσει άλλους θησαυρούς, αφάντες ταυλικύτερους, πνευματικούς και όλους. Απόδειξη, η θυσία του πατέρα της, ο οποίος μαρτύρησε για τον Χριστό αφού πρώτα δημεύτηκε η περιουσία του. Η Ενέργεια, λοιπόν, κόρη μάρτυρος, ποτέ της δεν επηρεάστηκε από τα πλούτη και την αρχοντική καταγωγή της. Είχε κληρονομήσει από τους γονείς της, τους πνευματικούς και αιώνιους θησαυρούς, τις αρετές, και αγωνιζόταν να ζει κατά το Ευαγγέλιο, ώστε να ευαρεστήσει στον Θεό. Έφερε με σεβασμό, αλλά και καμάρι το τίτλο κόρη του μάρτυρα. Ορφανή και από τους δυο γονείς, ήθελε να φανεί αντάξια της πνευματικής κληρονομιάς και του πνευματικού πλούτου. Ήταν όμορφη στη σωματική εμφάνιση και πεντάμορφη στη ψυχή, στολισμένη με αγάπη και πίστη στο Σωτήρα Χριστό. Δίγια έφερε το όνομα Εμέλεια. Όπως Εμέλεια σημαίνει την τέλεια αρμονία στη μουσική και στον λόγο, μεταφορικά σημαίνει την ευπρέπεια και την κοσμιότητα, έτσι και η κόρη αυτή η Εμέλεια ήταν μια χριστιανή νέα, με αρμονία στη ζωή της και ευπρέπεια, με κοσμιότητα και πολύ χάρη. Όταν ήρθε σε ηλικία γάμου, δεν σκεφτόταν σύζυγο κοσμικό με υψηλή θέση και λαμπρό αξίωμα, αλλά χριστιανό σόφρονα, πιστό, με φόβο Θεού. Γνώριζε ότι η αρετή είναι το αναφέρατο απόκτημα του ανθρώπου. Ποθούσε να δημιουργήσει χριστιανική οικογένεια, μια κατοίκον εκκλησία. Και όταν αυτό επιτεύχθηκε με τη χάρη του Θεού, η οικογένεια μεγαλούργησε, δοξάστηκε. Στη συζυγική του ζωή βασίλευε ο ελεοσεβασμός και η αλληλοβοήθεια, η ταπεινοφροσύνη και η πραότητα, η ειλικρίνεια και η εγκράτεια, η προσευχή, οι ελεημοσύνες και άλλες αρετές για τον πνευματικό του καταρτισμό και για την αγιότητα. Γνώριζαν πολύ καλά ότι ο σκοπός του γάμου ήταν να γίνουν συνδημιουργοί με τον Θεό νέων υπάρξεων, να δέχονται τα παιδιά τους ως παρακαταθήκη για την οποία θα δώσουν λόγο εν ημέρα κρίσεως. Ας μην φανταστούν από την άλλη ότι όλα ήταν ιδανικά και τέλεια στη ζωή τους. Πέρασαν θλίψεις και πίκρες, πολλές. Βίωσαν ασθένειες, αθεράπευτες. Γεύτηκαν το θάνατο και μάλιστα παιδιών και πολλές άλλες δοκιμασίες. Πόνεσαν, αλλά δεν γόνισαν. Έκλαψαν, αλλά υποτάχθηκαν στο θέλημα του Θεού. Θρύνησαν, αλλά δεν απελπίστηκαν. Υπομονετικά έκαναν το καθήκον στο έργο που τους ανέθεσε ο Θεός για να πάρουν το στεφάνι της αγιότητας. Η Εμέλεια δεν ηγήθηκε από όλα αυτά. Τονώθηκε η προσευχή της και ακολούθησε αργότερα την κόρη της Μακρίνα να δοξάσουν μαζί το σωτήρα τους στην ασχετική ζωή με άλλες μοναχές. Σαν μητέρα, η Εμέλεια ήταν η καθημερινή καταγωγός. Έλεγε στα 10 παιδιά της ιστορίες από την Παλιά και την Καινή Διαθήκη. Έδινε τα θεόπνευστα κείμενα των Αγίων Γραφών στα χέρια των παιδιών για μελέτη. Ο τακτικός εκκλησιασμός ήταν για όλη την οικογένεια πηγή χαράς και ευτυχίας, ειρήνης και ενότητας. Δεν φρόντιζε μόνο να τα τρέφει υλικά, αλλά και πνευματικά. Τα έβλεπε και ως αθάνατες ψυχές και έπρεπε να τρέφονται πλούσια με τα λόγια του Θεού και τη χάρη των Αγίων Μυστηρίων. Βέβαια, σημαντικότατο ρόλο στην ανατροφή και την ηθική διαπαιδαγώγηση των παιδιών έπαιξε και η ευσεβεστά τη γιαγιά της οικογένειας, η Μακρίνα, που υπήρξε άριστη συμβοηθός και συνδασκάλισσα. Νύφη και πεθερά είχαν άψογη συνεργασία στο μεγαλειώδες αυτό έργο, όχι μόνο στην κατακόσμου μόρφωση, αλλά και στη μόρφωση της σοφίας του Θεού. Η Εμέλεια αγωνιζόταν να προφυλάξει τα παιδιά της από ορατούς και αόρατους κινδύνους και ως μέσο προστασίας χρησιμοποίησε το καλό παράδειγμά της, διότι γνώριζε ότι τα καλά λόγια παρορμούν, αλλά το ενάρετο παράδειγμα ελκύει. Το καλό παράδειγμα όμως έδινε και ο σύζυγός της Βασίλης. Η Εμέλεια φρόντιζε να εισαγάγει τα παιδιά της στη χριστιανική ζωή από την πρώτη ηλικία, διότι γνώριζε επίσης πολύ καλά ότι η παιδική ηλικία είναι απαλή και εύπλαστη, γι' αυτό και παρουσιάζει μια φανταστική δεκτυπότητα. Καθημερινά διηγεί του ιστορίες από την Αγία Γραφή. Η δημιουργία του κόσμου ήταν μία από τις πιο ελκυστικές διηγήσεις που ερέθησε τη φαντασία των παιδιών. Μάλιστα, ο Υιός Βασίλειος εντυπωσιάστηκε από τις υπάρχουσες και παραστατικές αυτές διηγήσεις γύρω από τη δημιουργία. Και αυτό έγινε το εφαλτήριο ώστε να γίνει άριστος ερμηνευτής της δημιουργίας του κόσμου με το αξιομνημόνευτο έργο του, η Εξαήμερος, που υποκλίνονται όλες οι επιστήμες. Οι πλούσιες εμπειρίες της από το μαρτύριο των δικών της ανθρώπων, αλλά και των λοιπόν μαρτύρων, καθώς και ο άπειρος σεβασμός της προς τους ασκητές και μοναχούς, έθριψαν στο βασίλειο το πόθο και την επιθυμία για την άσκηση και την ουράνια πορεία. Μεγαλώνοντας, επισκέφθηκε με υπέρμετρο ζήλο τα ασκηταριά της πατρίδας του. Είδε από κοντά τα παλικάρια του Θεού. Συνομίλησε με τους αγωνιστές της πίστης. Θαύμασε τους μαχητές της Ορθοδοξίας.
ζώντας ο ίδιος με άσκηση και στέρηση, έγραψε κανόνες και διέγραψε τα όρια της μοναχικής ζωής στα έργα του κατά πλάτος και κατ' επιτομήν, όπου αναλύει τους κανόνες της μοναχικής και ασκητικής ζωής. Με τη φιλανθρωπία που ασκούσε η Εμέλεια, με τα έργα αγάπης προς τους πάσχοντας, αλλά και με τους παρηγορητικούς και ανθαρρυντικούς λόγους προς όλους τους λυπωμένους και πονεμένους αδελφούς, φρύτευσε η ελεήμων μητέρα και καλλιέργησε στα παιδιά της, με τη χάρη του Θεού, την αγάπη για τους πάσχοντας, και το λαμπρό παράδειγμά της έγινε η καταπληκτική δύναμη για να υποδομηθεί η πόλη της φιλανθρωπίας, η Βασιλιάδα, όπου ακούραστος εργάτης ο Άγιος Επίσκοπος υπηρέτησε όπως διδάχθηκε από την Αγία Μητέρα. Όλα αυτά είναι ένα μικρό δείγμα, ελάχιστο, του έργου της θαυμαστής Εμέλειας. Μια τέτοια μάνα, πώς να μην αναδειχθεί, με τέτοια μάνα, πώς να μην αναδειχθεί η οικογένεια μοναχών, ασκητών, αγωνιστών και αγίων. Νόνα. Στην Αριαζό της Καπαδοκίας γεννήθηκε η Αγία Νόνα, η μητέρα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Οι γονείς της ένδοξοι και εύκολοι, αλλά πολύ ευσεβείς και ενάρετοι. Η Νόνα, ως νέα, ήταν σεμνή και ευσεβής, με την πεποίθηση βαθιά ριζωμένη μέσα της, ότι το καλύτερο και το μεγαλύτερο κόσμημα για τον άνθρωπο είναι η ευσέβεια. Δεν εκαυχάται ούτε για την καταγωγή της, ούτε για τα πλούτη της. Σκέψη της και στόχος της ήταν η κατά Χριστόν ζωή και η κληρονομιά της Ουρανίου Βασιλείας. Ποδούσε με τη χριστιανική ζωή της να ευαριστεί κάθε μέρα. Πρώτον τον Θεό και δεύτερον να φανεί αντάξια, απόγονος, εναρέτων προγόνων και μάλιστα μαρτύρων. Επενδύεται και αν την αξίωνε ο Θεός να δημιουργήσει και η ίδια ενάρετη ευσεβή χριστιανική οικογένεια και την οποία ποδούσε να είναι ισοβίως κατοίκον εκκλησία. Τρία παιδιά ύστερα από την πολυχρόνια τεκνία της έφερε στη ζωή η Νόνα, καρπή της θερμής και μεταδακρύων παρακλήσεως, της μεγάλης πίστης και την πλήση εμπιστοσύνη στο Θεό. Μάλιστα προσευχόταν τον πρώτο να είναι αγόρι για να το αφιερώσει στο Θεό και ως λειτουργός να υπηρετεί στην Εκκλησία. Κάθε μέρα με δέος ιερό και πολύ ενθουσιασμό έβλεπε τα παιδιά της και ένιωθε τη μεγάλη ευθύνη. Έπρεπε να τα μορφώσει όχι τόσο κατά κόσμο όσο κατά Θεό, να τα κάνει σωστούς χριστιανούς και να προνοήσει για τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής τους. Γι' αυτό άρχισε το μεγαλειώδες παιδαγωγικό της έργο χωρίς αναβολή, τη χριστιανική ανατροφή τους από την βρεφική ηλικία. Ο προφορικός και γραπτός λόγος του Θεού ήταν η άνευ διδασκάλου μέθοδός της. Εκείνος μάλιστα γνώριζε ότι η Αγία Γραφή, το αιώνιο βιβλίο του Θεού, είναι το θεμέλιο της παιδείας που φωτίζει και σοφίζει, που αναγεννά και σώζει. Έτσι την ανάθρεψαν οι ευλαβέστατοι γονείς της, έτσι την εγκαλούχησαν και τη μόρφωσαν. Και τώρα η μητέρα και δι' χριστιανή μητέρα ακολουθεί την ίδια οδό. Η παιδαγωγική της μέθοδος, η αφήγηση. Κάθε μέρα τους εγγυηγείτο με τρόπο κατάλληλο ιερές ιστορίες, σκηνές από τη ζωή των Αγίων, της παλιάς και της Καινής Διαθήκης, προπάντων από τη ζωή του Κυρίου. Αντί για τραγούδια και άλλα αναμνηρίσματα, τους έψελε ύμνους της Εκκλησίας, που χαλαρώνουν και ηρεμούν την ψυχή του παιδιού, αλλά και την πληρούν, την γεμίζουν με πλούτο πνευματικό και ουράνιο θησαυρό. Ανοίγει τη φαντασία του παιδιού στην απεραντοσύνη του Θεού και στη θέα του Παραδείσου. Τους απήγγειλε αντί για ποίηματα υπέροχους ψαλμούς του Δαβίδ, που μιλούν για αγάπη, ταπείνωση, μετάνοια, συγχώρηση κι άλλα. Γνώριζε καλά η ιστορική μητέρα ότι η παιδική ηλικία έχει ανάγκη τον θεολόγο, διότι όσο χρόνο είναι απαλή και εύπλαστη, γρήγορα δέχεται και αποθέτει τα λεγόμενα στον κόσμο της ψυχής. Ο φιλόσοφος νους του μικρού Γρηγορίου πετούσε στον ουρανό με τους αγγέλους, τους αγίους και τους μάρτυρες, και όλα αυτά έγιναν η αόρατη κλίμακα, η ουράνια σκάλα που τον ανέβασαν στο Θεό. Αγάπησε την ποίηση, αγάπησε την ημνολογία. Μέσα στα ποίηματά του διέγραψε και ζωγράφησε τον Χριστό, ένα αξιόλογο θεατρικό έργο θεολογικού περιεχομένου, σε μορφή ποίηματος, είναι ο Χριστός Πάσχο. Με αυτό ήθελε να αποδείξει ότι οι χριστιανοί δεν υστερούν τον εθνικό στη λογοτεχνία και φυσικά να δώσει στους νεαρούς φίλους των γραμμάτων, τεχνών και ωφέλιμων ανάγνωσμα. Έτσι βλέπουμε ότι η ποιητική επικοινωνία της μητέρας του γέννησε στο νου και στην ψυχή του Γρηγορίου την ποιητική διάθεση. Τον έκανε να σκέφτεται ρυθμικά, σε σημείο που οι ομιλίες του ακόμη να έχουν ποιητική κίνηση και ρυθμό. Ήταν ο λογοτεχνικότερος των πατέρων της Εκκλησίας, καλλιεργώντας τρία είδη λόγου: την ομιλητική, την επιστολογραφική και την ποιητική, χωρίς βέβαια να θυσιάζει το περιεχόμενο στην ποιητική μορφή του λόγου. Η μητέρα του, με την ειδική μορφή της, τον πρίγκισε με ειρήνη και αγάπη στη ψυχή, αρετές που αργότερα τον ανέδειξαν και ειρηνοποιό επίσκοπο. Η ευσέβεια και η ευλάβειά της εντυπώθηκαν ανεξίτηλα μέσα του. Ο ίδιος μάλιστα λέει για τη μητέρα του:
Ποτέ δεν γύρισε τη ράχη της προς το ανατολικό μέρος του ναού όπου ήταν η Αγία Τράπεζα. Ποτέ της δεν έφυσε κάτω στο έδαφος του ναού. Ποτέ δεν μίλησε μέσα στην εκκλησία ισχυρών ακολουθίας. Μόνον έξω κι αν είχε ανάγκη να μιλήσει. Η Αγία Γραφή ήταν το πρωταρχικό βιβλίο που έδωσε στα παιδιά της η Αγία Νόνα μετά από τα πρώτα του γράμματα. Τα χεράκια τους εξαγνίζονταν, γίνονταν χέρια ευλογημένα που θα υπηρετούσαν αργότερα το Άγιο Θυσιαστήριο. Ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόριος ομολόγησε: «Δίπλησε δε μας χαίρεση ίχνης ευθύης». Όλα τα παιδιά με το μιμητικό τους αίσθητο μιμούνται, επαναλαμβάνουν τις πράξεις των μεγάλων. Φρόντισε η Αγία Νόνα με την ενάρετη ζωή της να γίνει το μορφότερο βίωμα των παιδιών της. Η ενεργειοτελής καλοσύνη και η υπομονή της μιλούσαν άφωνα στην οικογένεια. Αντικαθρέφτιζε το Θεό στη ζωή της και τα παιδιά της ωφελούνταν πολύ. Την ακούραστη αυτή διακόνηση του οίκου της κίνησε ο ίδιος ο Άγιος που κάποτε με θαυμασμό και συγκίνηση ανεφώνησε. Μήτρη γλυκερή και φίλτρον αμεμφές, δηλαδή μάνα γλυκιά και αγάπη άδωνη. Η Αγία Νόνα ήταν η αγαπώσα και προσευχομένη μητέρα. Φρόντιζε για όλους και για τον καθένα χωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες τους, χωρίς να υπολογίζει κόπους και μόχθους και ποικίλες θυσίες για την προοπτική του καθενός. Όλοι οι άνθρωποι θεωρούμε κτήμα μας και περιουσία τα παιδιά μας. Η Αγία είχε την πεποίθηση. Ούτε τυχόν κτήμα τα παιδιά. Δεν ήταν τυχαία περιουσία τα παιδιά της, αλλά θεία. Για τη σωτηρία τους γνώρισε καλά ότι εν ημέρα κρίσεως τα λογοδοτούσε για τα παιδιά της ενώπιον του Κυρίου. Αλλά όταν και ο θάνατος του μικρού παιδιού της χτύπησε τη μητρική καρδιά, με δάκρυα πόνο έκλαψε και τρύπησε, το αγκάλιασε και το αποχαιρέτησε. Όμως, με το φιλόσοφο μου της, εσκέπτεται ότι έτσι ήθελε ο Θεός για το αιώνιο συμφέρον όλων. Έτσι, υποτάχθηκε αγώνιστα στις άγιες και σωτήριες δουλειές του Κυρίου. Έκλαψε πολύ και για την άρρωστη μοναχοκόρη της και για τη θεραπεία της προσευχήθηκε πολύ, αδιάκοπα και συμπάσχουσα, ώσπου πήρε την απάντηση μέσα από το θαύμα της ίασης. Η Αγία Νόνα ως άνθρωπος όλα τα δέχτηκε από τον ουράνιο πατέρα και για όλα τον δοξολογούσε και τον ευχαριστούσε. Αναδείχθηκε πράγματι ως πονεμένη μητέρα, υπομονετική και γενναία μέσα στις καταιγίδες των θλίψεων. Δεν λύγησε. Ως γυναίκα φάνηκε καρτερική και ανδρεία. Ως ακούραστη και σεμνή σύζυγος, βοήθησε τον άντρα της σε μεγάλες πνευματικές κατακτήσεις, πρώτα με την χάρη του Θεού και ύστερα με την προσευχή και την αμέριστη συνεργασία της. Αλλά και ως γιαγιά, στάθηκε ανεπανάληπτη, δημιουργική και ευλογημένη. Με φόβο Θεού δίδασκε, βοηθούσε και συμβούλευε τα εγγόνια της. Η αρχόντισσα, γερόντισσα, υπήρξε η ανεξάρτητη πηγή αγάπης και ανακούφιση των τενοπαθούντων και πονεμένων. Η φιλόξενη, η ελεήμαντη φιλάνθρωπος, η αγαθοποιός πνευματική Σάρα, καθώς την αποκάλεσε ο γιος της Γρηγόριος στην επιτάφιο λόγου του πατέρα. Τελείωσε την επίγεια ζωή της προσευχομένη για την αιώνια να στεφτεί με την Αθανασία, αφήνοντας πίσω της μια οικογένεια Αγίων. Ανθούσα. Πλούσια και ευγενής η καταγωγή της, εδοξασμένη Αντιόχεια, από όπου καταγόταν η Ανθούσα. Οι χριστιανικές αρχές άνθιζαν ατέλειωτα μέσα στην καρδιά της και ιδίως υπήστηκε η αγάπη στον αληθινό Θεό. Αγάπησε τον Χριστό με την καρδιά της και τον φύλαγε σαν το μοναδικό και αιώνιο θησαυρό της. Πλούσιος και επιφανής και ο σύντροφος της ζωής της, ανώτερος αξιωματούχος της Συρίας. Η Ανθούσα λάμπρινε το σπιτικό της με την ευγένεια της ψυχής της και το κάλος των αρετών της και την πλούσια ευωδία της σοφροσύνης και της τεχνοφροσύνης της. Αγωνίζονταν μαζί για να ευαρεστήσουν στον Θεό. Ήταν αγαπημένο ανδρόγυνο, χαρούμενο και ευλογημένο από τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Τους πρόσθεσε και τη χαρά της γέννησης του μοναδικού θησαυρού τους του Ιωάννη. Τους έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί έγινε η γέφυρα να συνδεθούν μεταξύ τους περισσότερο, τόσο ώστε τους τρεις είναι μία σάρκα. Και το ρόλο αυτό τον ανέλαβε η Ανθούσα, που ο σύζυγος και η μητέρα φρόντιζε να παραμένει η οικογένειά της ενωμένη, χαρούμενη και ειρηνική. Το διαμήνυε παντού και πάντοτε, ότι μόνο με τον Ιησού Χριστό χαίρεται και ευτυχεί η οικογένεια. Η μοναδική πηγή χαράς και αληθινής ευτυχίας δεν είναι τα πλούτη, τα αξιώματα, η αρχοντική καταγωγή, οι ανέσυχοι κοσμικές διασκεδάσεις, αλλά ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού. Βέβαια, ποτέ πάνω στη γη τα πράγματα δεν παραμένουν ιδανικά και ωραία. Όλα μεταβάλλονται. Έτσι και αυτή η οικογένεια δοκιμάστηκε. Ξαφνικά δέχτηκε τη θλίψη του πέθους και σήκωσε την οδύνη και το βάρος της χειρίας. Ανέλαβε μόνη της από νεαρής ηλικίας την ανατροφή του παιδιού της. Παρηγορείται όμως και ειρήνευε με την τακτική μελέτη του Θείου Λόγου που είναι λόγοι παρακλήσεως. Στήριγμα και ελπίδα της ο αιώνιος δημιουργός του κόσμου. Γνώριζε ότι ορφανών και χείρων αναλήψεται Κύριος. Και όταν αναλαμβάνει ο Κύριος αμύθι καλά, ορφώνη και παιδαγωγή άριστα, και η μητέρα Ανθούσα ως πιστή και ευσεβής, φρόντισε με τη βοήθεια του Θεού να χειραγωγήσει τον ιό της προς τον άριστο δρόμο της αρετής.
Πρώτα απ' όλα, το συνέβησε με τον προφορικό και τον γραπτό λόγο του κυρίου από την παιδική του ηλικία για τον εμπλουτισμό με τα νάματα της Αγίας Γραφής. Δεύτερο και απαραίτητο παιδαγωγικό μέσο που χρησιμοποίησε ήταν η προσευχή. Πίστευε στη δύναμη της προσευχής, διότι θεωρούσε ότι Θεός είναι αυτός που τη βοηθά και την εμπνέει στο επίπονο έργο της χριστιανικής ανατροφής του παιδιού της. Γνώριζε ακόμη πολύ καλά ότι ο Χριστός επενήγει αμύβη εκείνον που διδάσκει πρώτα δια των έργων και ύστερα δια των λόγων, ώστε να ποιήσει και διδάξει με τους μέγας κληθήσετε τη Βασιλεία των Ουρανών. Τρίτον, βοήθησε τον Ιωάννη της με το φωτεινό παράδειγμά της, παράδειγμα πίστεως, αλλά πίστεως δια αγάπης ενεργουμένη. Είχε πίστη που αποδεικνυόταν ζωντανή και ενεργός με τα έργα της αγάπης. Ευεργετούσε, ελεούσε και θησάβιζε τις αυγούς εν ουρανών. Επίσης, ήταν παράδειγμα σοφροσύνης, αγνότητος και καθαρότητος Διού και όλοι την θαύμαζαν. Ήταν για τον Ιωάννη μέρα και νύχτα άγνωστος φρουρός, προστάτης και πατέρας, προκειμένου να προστατέψει την ψυχή του παιδιού από τα σιρήνια άσματα και τις παγίδες της εφηβικής ζωής και αναστροφής. Έλειωνε σαν τη λαμπάδα για να φωτίζει τον ορφανό μονάχο γιο της. Παρόλο που τον εμπόδισε να φύγει μακριά της και να ζήσει στην έρημο αφιερωμένο στην αγάπη του Θεού, έκανε τα πάντα. Πρώτον, να τον απαλλάξει από ιδιωτικές μέρημνες και τη διαχείριση της πατρικής περιουσίας, και δεύτερον, να τον διευκολύνει να ζει μέσα στο σπίτι όπως επιθυμούσε ο ίδιος. Ασκητικά, αφιερωμένος εξ ολοκλήρου στο Θεό και να αξιοποιεί τα αγαθά της Ουρανίου Βασιλείας. Όλα αυτά μέχρι το θάνατό της, όταν εκοιμήθηκε κυρίω και ανεπάφθη από τους σκόπους της καθημερινότητας, ο Ιωάννης ακολούθησε την κλήση του Θεού, μοιράζοντας την οικογενειακή περιουσία στους φτωχούς και εφήρμοσε ενθουσιωδώς το δέντρο ακολουθεί. Οι σπουδαίες αρετές της μητέρας του τον ακολουθούσαν παντού και πάντοτε. Η λαμπρή μορφή της ήταν ο καθρέφτης του και εδώ στη γη, αλλά και στον δρόμο για τον ουρανό. Διατέλειο τις παραστατικές διηγήσεις του για τη ζωή του κυρίου, τα θαύματα, τις θεραπείες, την πορεία του για το Σταυρό και την Ανάσταση, διήγηναν με πάθος το μύτη την καρδιά του. Αγάπησε τόσο και εντρίπησε σε τόσο βάθος το λόγο του Θεού, ώστε να αναδείχθηκε ο καλύτερος ερμηνευτής της Καινής Διαθήκης και να ονομαστεί το σώμα του Αγίου Παύλου. Του Αποστόλου Παύλου, συγγνώμη. Η ελεήμο και φιλάνθρωπος Ανθούσα, με την αρχιτεκτονική καρδιά και την παρηγορητική γλώσσα προς τους πάσχοντες και πονεμένους, έγινε το φωτεινότερο παράδειγμα που ενέπνευσε στο Χρυσόστομο την αγάπη προς τους φτωχούς και ταλαιπωρημένους και την άσκηση της φιλανθρωπίας. Πρώτα σαν πρεσβύτερος στην Αντιόχεια, προσφέροντας την περιουσία του πρωτίστως στα περίφημα συσίτια της Αντιοχίας. Αργότερα, ως επαρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, τρέφοντας χιλιάδες φτωχούς και πεινασμένους. Ο τρόπος διαπαιδαγώγησής του τον όθησε να γράψει και τη σπουδαιότητά του πραγματεία περί καινοτοξίας και ανατροφής των τέκνων, όπου τονίζει και υπογραμμίζει ότι η κακή ανατροφή είναι η αιτία της καινοτοξίας και παρέχει ενεκτάσει οδηγίες για τη διαπαιδαγώγηση και παραδείγματα προσφοράς του μορφωτικού υλικού. Ο έντιμος και καθαρός και σόφρον βίος της μητέρας του τον όθησε να φτάσει και ο ίδιος προσωπικά σε εντιμότητα και ως πειμενάρχης αποζητούσε κάθε είδους ηθική να έχουν άρχοντες και απλοί πολίτες, αλλά και οι κληρικοί του. Ο λατρευτικός βίος της Αγίας Μητέρας του και η επιμονή της στην προσευχή τον ανέδειξαν άξιο ηθισμό, ακούραστο εργάτη της Εκκλησίας, ακίμητο πειμενάρχη, άντρα ενάρετο. Οι αρετές υποστήριζες στους ομιλίες του αποτελούν τα όπλα των χριστιανών. Το ισχυρότερο αυτόν είναι η προσευχή. Ό,τι είναι το νερό για το ψάρι, είναι και αυτόν η προσευχή, είναι η ζωή. Συνεπώς και με βεβαιότητα μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το ψυχικό μεγαλείο της Ανθούσας επέδρασε αναμφισβήτητα στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του Αγίου, τόσο ώστε θαυμάζουν αυτήν ο Λιβάνιος να αναφωνήσει «Βαβέ, δύε παρακριστιανής γυναίκες εσύ». Αγαπητές μητέρες, αφανείς ηρωίδες της οικογένειας και της ζωής, οι σεπτές μητέρες των τριών ιεραρχών βοήθησαν τα παιδιά τους να γίνουν πνευματικοί ήρωες και διδάσκαλοι στην παγκόσμια ιστορία. Κρίθηκαν άξιες της γνήσης τους και της αποστολής τους. Οι ίδιες αποσιώθηκαν στον Θεό, έδειξαν μεγάλους πνευματικά άνδρες και απέδειξαν ότι τις ρίζες γενομένης καλής, οι κλάδοι που το βέλγιο να εκπαιδεύσουν. Όταν δηλαδή η ρίζα είναι καλή, τότε και τα κλαδιά θα μεγαλώνουν, θα ανθοφορούν και θα καρπίζουν. Συνεπώς, όταν η μητέρα αγιάζει και χαριτώνεται, τότε και τα παιδιά της, οι πλαστοί της, αυξάνουν πνευματικά, ανθίζουν και αποκτούν ωραίους χυμώδεις και γλυκείς καρπούς, τους αιώνιους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητοί μου, θα υπάρξει άραγε άλλο πρόσωπο, άλλο πλάσμα στον κόσμο που να προκαλεί αισθήματα συμπάθειας, στοργής και αγάπης, αλλά και λατρείας όσο η μητέρα. Η όποια μητέρα, η αγράμματη ή η αγράμματη, με ευγενή ή ταπεινή καταγωγή, η νεότερη ή η γεροντότερη.
Η μητέρα είναι η συνεργάτης του Θεού στο μεγαλύτερο μυστήριο του κόσμου, στο μυστήριο της ζωής, καθώς κάθε φορά που γεννά, τριαμβεύεται το θανάτου. Η μητέρα είναι η ήρεμη δύναμη, ο κυρίαρχος παράγων της οικογενειακής συνοχής, ο κυματοθράφτης των οικογενειακών κρίσεων, προβλημάτων, η απαντοχή του συζύγου, το καταφύγιο των παιδιών. Και σήμερα που η κοινωνία κλειδονίζεται και απειλείται η οικογενειακή συνοχή, έρχονται οι Άγιες Μητέρες, στέκονται μπροστά μας στο λόρδο τους, πρότυπα προς μίμηση, ώστε να αποκτήσει η πατρίδα μας πολίτες εκλεκτούς, τίμια μέλη της κοινωνίας, τίμιους, ευσυνείδητους και πλούστους ηγέτες, λειτουργούς της Εκκλησίας, άξιοι της κλήσεως και της αποστολής τους, μέσα στη δίνη των καιρών που οι άνθρωποι χωρίς να Θεό χάνουν τα ιδανικά τους, να οι χριστιανές μητέρες, πιστές, προσευχόμενες, υπομονετικές και γενναίες στο στίβο της ζωής, αγωνίστριες και αληθινές ηρωίδες. Με τη βοήθεια του Θεού θα αλλαξεύουν χαρακτήρες, θα καλλιεργούν παιδικές ψυχές και θα εμπνέουν αξίες και ιδανικά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τζότση Χρυσή, για την εισήγησή της. Θα θέλαμε να καλέσουμε στο βήμα την κυρία Κοτσού Ευδοξία, μέρα στο νοσοκομείο Έδεσας, θα αναπτύξει το θέμα «Ο θυλασμός, έμπρακτη έκφραση της μητρότητας». Η μητρότητα διαχρονικά θεωρείται ότι είναι η ύψιστη αποστολή της γυναίκας, η επισφράγηση του γυναικείου ρόλου. Η γυναίκα μέσα από τη μητρότητα συχνά νιώθει ότι εκπληρώνει το βασικό της προορισμός, νιώθει επιβεβαίωση και βαθιά ικανοποίηση. Η αγάπη, η τρυφερότητα, η στοργή, η θέρμη, η ευαισθησία και πολλά ακόμα χαρακτηριστικά που συνθέτει τη μητρότητα αποτελούν χαρίσματα με τα οποία πληκίστηκε η γυναικεία ψυχή. Η μητρότητα αρχίζει από τη στιγμή της σύλληψης, που είναι δώρο Θεού. Από αυτή τη στιγμή που το έμπριο γίνεται μέρος της γυναίκας, υφίσταται και η πρώτη συναισθηματική συμβίωση μητέρας εμβρίου. Καθώς η εγκυμοσύνη εξελίσσεται με το πέρασμα των εβδομάδων και οι κινήσεις του εμβρίου γίνονται αντιληπτές όλο και πιο πολύ, το μητρικό συνέστημα αναπτύσσεται πιο γρήγορα. Έτσι θα δούμε την έγκυο γυναίκα να σκέφτεται και να μιλά για τα όνειρά της και τις μέλουσες επιθυμίες της, οι οποίες πλέον κινούνται πιο συνειδητά γύρω από το αναμενόμενο παιδί. Θα τη δούμε να προετοιμάζεται για τη φροντίδα του μωρού μέσω διάφορων πρακτικών, να παρακολουθεί μαθήματα παιδικής φροντίδας και θυλασμού. Βεβαίως, μια γυναίκα δεν μπορεί να νιώσει το αίσθημα της μητρότητας, δεν μπορεί να χαρεί το γεγονός ότι είναι μητέρα μόνο επειδή γέννησε το παιδί της. Το μητρικό συνέστημα, την αγάπη, τη στοργή, την τρυφερότητα, την πληρότητα θα τα νιώθει μέρα με τη μέρα, ενώ θα φροντίζει και θα τρέχει το μωρό της. Η συμπεριφορά της μητέρας προς τον νεονό, η επιθυμία και η ικανότητά της να του δείχνει το ενδιαφέρον της και να μπορεί να προσαρμόζει τον εαυτό της στις ανάγκες του, η ικανότητα να κατανοεί τα σήματα που της δίνει το πρέφος και να ανταποκρίνεται στις ψυχικές και ψυχολογικές του αναζητήσεις, όλα αυτά είναι πολύ σωτικές λειτουργίες για την ψυχική και φυσική του ανάπτυξη. Αυτή η βασική αντιμετώπιση της μητέρας προς το παιδί της οριμάζει με επιτυχία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του παιδιού, αλλά και κατά τη διάρκεια της προσαρμογής της πρώτης περίοδου, περισσότερο μέσω του θυλασμού. Ο θυλασμός στην ουσία αποτελεί μια πολύτιμη μετάβαση από την ενδομήτρια ζωή στη νέα πραγματικότητα. Η μητέρα, εκτός από την πολύτιμη τροφή, προσφέρει και το καλωσόρισμα στη ζωή με τη θερμή αγκαλιά της που εκφράζει την αγάπη της. Με το θυλασμό τα παιδιά δεν θυλάζουν μόνο γάλα. Θυλάζουν και αγάπη, στοργή, παρηγοριά, ασφάλεια και αποκτούν έτσι δυνατό χαρακτήρα, μας λέει ο Γιώργος Παΐσιος. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε πως μια συνειδητή άρνηση του θυλασμού για αισθητικούς λόγους αποτελεί και άρνηση της μητρότητας. Ο μητρικός θυλασμός είναι στάση ζωής των γονιών, στάση ζωής της μητέρας. Ο αποκλειστικός θυλασμός είναι ιδανική και πλήρης διατροφή για το πρέφος. Είναι ένα θεμελιωμένο δικαίωμα, το πρώτο ίσως ανθρώπινο δικαίωμα για κάθε νεογνώ να τραφεί με το γάλα της μητέρας του. Όπως επίσης είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση για κάθε μητέρα να θυλάσει το παιδί της, καθώς ο θυλασμός αποτελεί τη συνέχεια αυτής της συναισθηματικής σχέσης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ μητέρας και νεογνού, από τότε που εκείνο βρισκόταν ακόμα στην κοιλιά της. Κάθε χρόνος που περνάει μας προσφέρει νέα επιστημονικά στοιχεία για την τελειότητα του μητρικού γάλακτος και τα πλεονεκτήματά του. Δεν είναι μόνο αναντικατάστατη τροφή, αλλά και φάρμακο που προφυλάσσει από πολλές αρρώστιες. Έτσι, προσφέρει τις απαραίτητες ουσίες για τη σωστή σωματική ανάπτυξη του βρέφους. Παιδιά που θύλασαν έχουν υψηλότερο δίκτυο νοημοσύνης, καλύτερη γνωστική ανάπτυξη και καλύτερη επίδοση στα μαθήματα. Τα θυλάσσοντα βρέφη προστατεύονται από λοιμώξεις του αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος, όπως γαστρεντερίτιδες και πνευμονίες.
προστατεύονται από ιώσεις και αλλεργίες. Έχει αποδειχθεί μάλιστα πως παιδιά που φυλάζουν αρρωσταίνουν 20-30% λιγότερο από εκείνα που τρέφονται μεγάλα εμπορίου. Η σύνθεσή του το καθιστά τη μοναδική ιδανική τροφή για τα πρόωρα, έτσι ώστε αυξάνεται το ποσοστό επιβίωσής τους. Προστατεύονται τα φυλάζοντα παιδιά από το κίνδυνο εμφάνισης νεανικού διαβήτη και αυξάνεται η συχνότητα εμφάνισης μορφών παιδικού καρκίνου. Και βεβαίως, μην ξεχνάμε πως ο μητρικός φυλασμός είναι το θεμέλιο της ψυχικής υγείας του παιδιού και σφυριλατεί γερούς δεσμούς ανάμεσα στο παιδί, τη μητέρα και την οικογένεια. Ας δούμε πόσο ωφελείται μια μητέρα όμως από αυτή την πράξη αγάπης. Την βοηθά αρχικά να χάσει τα περιττά κιλά που τυχόν πήρε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Την προστατεύει επίσης από διάφορους τύπους καρκίνου, όπως του μαστού, του ενδομητρίου και των οθηκών. Έχει αποδειχθεί πως γυναίκες που θύλασαν εμφάνισαν σε χαμηλότερο ποσοστό και σε μεγαλύτερες ηλικίες καρκίνους σε σύγκριση με γυναίκες που δεν θύλασαν καθόλου. Προστατεύονται από την οστεοπόρωση και προφυλάσσονται από μία νέα εγκυμοσύνη. Έχει αποδειχθεί επίσης πως όταν μία μητέρα φυλάει το παιδί της, νιώθει συναισθηματική πληρότητα που της χαρίζει αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Είναι ήρεμη και γαλήνια. Έτσι κινδυνεύει λιγότερο να πάθει επιλόχιο κατάθλιψη. Ο θυλασμός αποτελεί ευκολία στις εξόδους με το παιδί και στη σύντηση. Και βεβαίως κατά το θυλασμό η μήτρα συσπάται και επανειδρομεί ευκολότερα στη θέση που είχε πριν την εγκυμοσύνη, χωρίς μάλιστα η γυναίκα να χρειάζεται να πάρει φάρμακα για αυτό το σκοπό μας. Ο μητρικός θυλασμός είναι αναμφισβήτητα ο ιδανικός τρόπος διατροφής ενός βρέφους. Η επιλογή όμως της κοινωνίας μας να απαρνηθεί τα ωφέλη του κοστίζει ακριβά σε όλους και συγκεκριμένα στα βρέφη και τις οικογένειές τους, στην οικονομία της χώρας, στο εθνικό σύστημα υγείας και την ποιότητα ζωής που θέλουμε να προσφέρουμε στις μελλοντικές γενιές. Έχει υπολογιστεί, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ελευθό το Γενάρη του 2012, πως το κέρδος στον οικογενειακό προϋπολογισμό όσων μητέρων φυλάζουν αποκλειστικά ανέρχεται στο ποσό των 2.500 ευρώ ετησίως. Είναι γεγονός πως μια χώρα που έχει υγιείς πολίτες γλιτώνει πολλές χιλιάδες ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία από ιατρικές επισκέψεις, νοσηλεία, φάρμακα και ούτω καθεξής. Εκτιμάται πως αν οι μητέρες φύλαζαν αποκλειστικά, το σύστημα υγείας θα εξοικονομούσε περίπου 2.000 ευρώ αναβρέφους, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό βρεφών δεν θα νοσηλευόταν. Από έρευνα επίσης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Pediatrics το 2010, μαθαίνουμε πως στις ΗΠΑ εκτιμήθηκε ότι εάν το 90% των μητέρων τους φύλαζαν αποκλειστικά για τουλάχιστον 6 μήνες, θα κέρδισαν 13 δισεκατομμύρια δολάρια από μειωμένα ιατρικά έξοδα και θα προλαμβάνονταν 911 θάνατοι βρεφών. Στη χώρα μας τώρα και παρόλη την οικονομική κρίση, δεν έχει γίνει ακόμα καμία τεκμηριωμένη μελέτη όσον αφορά τα οικονομικά ωφέλη που θα έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας από την αύξηση των ποσοστών ειδικού θυλασμού. Αυτό που έχει γίνει όμως είναι μία μελέτη του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας όσον αφορά τα εθνικά ποσοστά ειδικού θυλασμού. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, τα στοιχεία βλέπουν πως το 87% των μητέρων έχει την πρόθεση και ξεκινά το θυλασμό στο μαιευτήριο. Όμως μετά το πρώτο μήνα, τα ποσοστά αποκλειστικού θυλασμού πέφτουν στο 41%. Και βεβαίως μέχρι το πρώτο εξάμεινο ζωής του βρέφους, τα ποσοστά κατακλυμνίζονται στο 0,8%. Αυτά τα τόσο χαμηλά ποσοστά αποτελούν σύμπτωμα κοινωνικής παθολογίας που ίσως θα έπρεπε να μας προβληματίσουν όλους. Όσον αφορά την περιοχή μας τώρα και συγκεκριμένα το Γενικό Νοσοκομείο Έδεσας, στόχος μας είναι να αυξήσουμε τα ποσοστά μυστικού θυλασμού. Αυτό πραγματοποιείται μέσα από την πολιτική που ακολουθεί, καθώς επιδιώκει να χαρακτηριστεί ως φιλικό προς τα βρέφη. Έναν χαρακτηρισμό τον οποίο κατέχουν μόνο δύο νοσοκομεία στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει πως το δικαίωμα του βρέφου στο θυλασμό προστατεύεται, εφαρμόζονται τα πρώτα βήματα για το θυλασμό σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι μητέρες εκπαιδεύονται στην τέχνη του θυλασμού και στηρίζονται κατά την παραμονή τους, αλλά και μετά την εξοδό τους από το μαιευτήριό μας, από την Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού, έτσι ώστε να μπορούν να ξεπερνούν τυχόν προβλήματα χωρίς άγχος και προβληματισμούς. Εσύ λοιπόν, μητέρα, ας είσαι προετοιμασμένη να δώσεις αγάπη, φροντίδα, στοργή στο μητρικό ρόλο και να τον ξεπεράσεις με ευχαρίστηση, υπομονή και κουράγιο. Να είσαι προετοιμασμένη ό,τι προσφέρεις στο μωρό, να το προσφέρεις σαν δώρο και όχι σαν θυσία. Και ποτέ να μην ζητήσει να αναγνωριστούν οι κόροι και οι θυσίες σου. Άλλωστε τα δώρα μας δεν τα ζητάμε ποτέ πίσω. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κυρία Πορσόδο Ζαξία για την εισήγησή της. Θα ακούσουμε την κοινωνιά από την παιδική χοροδία της ΕΡΑ.
να κάνουμε προσπάθεια σε σύντομο χρόνο να ετοιμάσουμε 3-4 τραγούδια σχετικά με τη μάνα. Επειδή η Παναγία είναι η μάνα όλων μας, τα δύο πρώτα τραγούδια αναφέρονται στην Παναγία. Είναι γεωπαναγητικά, παραδοσιακά τραγούδια. Η άλλη μεγάλη μάνα είναι η μητέρα μας, πατρίδα. Το τρίτο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε αυτή τη μητέρα πατρίδα. Είναι από την ποιήση του εθνικού μας ποιητή Διονύση Μητρολογού και μουσική μελοποίηση του Γιάννη Μαρκόπου, μητέρα μεγαλόπιση και στον Πόμπλο και στην Τόξη. Το άλλο είναι ένα χαρακτηριστικό τραγούδι, αυτή τη στιγμή στα παιδικά μας χρόνια που μας θυμίσει. Μάνα χρειάζεται το παιδάκι. Μάνα ο νιός και μάνα ο γέρος. Και τα επόμενα δύο, αν αντέχετε, τα λέμε. Είναι σχετικά με την αγάπη της μάνας. Στην ορχήστρα, ο Γιάννης ο Μουσουλάκης παίζει βιολί.
Thank you.
πάντα, όσο ποτέ άλλοτε, γι' αυτό και δεν μπορεί να εξαντληθεί στα πλαίσια μερικών εισηγήσεων. Σαν ενωμένη νοσοσύνη, αγωνιζόμαστε από την πίστη μας ακόμη για τη μελέτη και προβολή των αξιών του γένους μας. Σκοπός του σωματείου μας είναι η βαθύτερη γνώση, η πνευματική βίωση, η προάσπιση και προβολή των πνευματικών αξιών που συνθέτουν την ταυτότητά μας και χαρακτηρίζουν την ιδιοπροσωπία μας ως χριστιανών Ορθοδόξων Ελλήνων. Ο θεσμός της οικογένειας αποτελεί το κύτταρο του κοινωνικού σώματος και την κατοίκον Εκκλησία. Στην προσπάθειά μας για την προβολή αυτού του θεσμού, προγραμματίσαμε μια σειρά εκδηλώσεων και μια σειρά εκδόσεων, όπως είναι αυτό το ιδιαράκι, το οποίο προβαίνεται κατά την έξοδο σας από την Έωστα Δωρεάν, συνεργαζόμενοι με διάφορους φορείς, οι οποίοι θα ήθελαν να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Στην πόλη μας ήρθαμε σε επαφή με το Σύλλογο Πολυτέχνων, το Γενικό Νοσοκομείο, την Εφημερίδα Ελσαϊκή, η οποία πάντα υποστηρίζει τέτοιες εκδηλώσεις και οι οποίοι πολύ πρόθυμα δέχτηκαν την πρότασή μας για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να μην ζητήσουμε την ευλογία από τον Μητροπολίτη μας, ο οποίος με πολύ αγάπη μας παρότρινε να προχωρήσουμε. Θα θέλαμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς, καθώς και όλους τους ηγητές, όπως επίσης και την Παιδικού Δημοκρατία της Ιεράς Μητροπόλεως και ιδιαίτερα τον Πατέρα Λεωνίδα. Εδώ ευχαριστούμε θερμά τον Βαγγέλη τον Καραγιαννίδη, τον κύριο Βασανόμου Κιζηρίδη, τον Γρηγόρη τον Φιλιώνη τον Καραλαδίδη για τη συμμετοχή τους και όλους τους άλλους παρουσίες σας. Ευχαριστούμε.